Άντε, πείτε τα. Μην το χάσετε. Τηλεφωνήστε. Πού να τηλεφωνήσω. Είναι αυτό που όταν έχει κάνει ο Ζαγόρας το βράδυ, ο άλλος δεν πατάει το κουμπί. Και έχει μείνει αυτά τα προηγούμενο βράδυ. Ωραία. Πάντα. Να πατάει το κουμπί λοιπόν από εδώ και πέρα. Έχει ζέστη Κώστα εδώ. Όχι, μην το ανοίξει πάλι. Παγώσαμε χθες. Όχι. Έκλεισε ο λαιμός μου. Κλείσε ο λαιμός μου. Αύριο θα είσαι. Κάθε μέρα είσαι άρρωστος. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος Κώστα, αύριο θα έχω πυρετό. Αύριο θα έχω πυρετό. Γιατί ακούγεις έτσι. Λοιπόν. Σε λάθος μικρόφωνο μιλάς Κώστα. Μιλάτε σε λάθος μικρόφωνο, παιδιά. Δεν μιλάω εγώ. Θα έχετε διαλύσει. Όλα. Ο Στέλιος ακούγεται κανονικά. Θα έχετε διαλύσει. Έλα, πάμε. Πάμε, ένα-δύο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Δεν ακούγεσαι καλά εσύ. Δεν ακούω. Δεν ξέρω γιατί. Δώσ' μου το πράσινο. Περίμενε. Για μιλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όχι. Πάρε ρεπό, Κώστα. Πάρε ρεπό. Τα λέμε αύριο. Κώστα, αρρώστησε από σήμερα. Διάβγεια. Λοιπόν. Α, το λαμπάκι δουλεύει. Το λαμπάκι δουλεύει. Ναι, το φτιάξαμε χθες. Τέλεια. Ο Κώστας δεν ακούγεται καλά. Ω συνήθως, πόλεμος. Τακ, τακ, τακ. Φημώνεται. Ένα-δύο. Φημώνεται η φωνή είτε του. Είτε σε έχω ανοιχτό, Κώστα, είτε όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ναι. Εδώ, εμείς πάντως θα συνεχίσουμε παρά τον πόλεμο. Ο Στέριος ακούγεται κανονικά. Ναι. Στέριο, κάνε ένα πείραμα. Πάνε στο πράσινο. Α, μπράβο, πάνε στο πράσινο. Πάνε δίπλα. Πάνε δίπλα, Στέριο. Αυτά μόνο στον αέρα. Αυτά γιατί δεν γίνονται πριν την εκπομπή. Γιατί Στέριος... η προηγούμενη εκπομπή τα χαλάει. Στέριος, ακούγεται. Όχι, ούτε εσύ. Στο διάλειμμα θα. Μην μιλήσει. Φωνάξτε το Σάκη. Δεν μιλάω. Μάλλον το μικρόφωνο, φίλε, εξεπλάγει. Η φήμωση είναι δεδομένη. Από την αναβολή, από την αναβολή που υπήρξε στο Σαββίδι, εξεπλάγει. Τέταρτη αναβολή στην υπόθεση Ιβάν Σαββίδι με το όπλο. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια έκπληξη αυτή. Αλλά ο Τζίλος ακόμα δεν έχει. Πείτε το τώρα αυτό. Ο Μαρινάκης, ο Τζίλος. Και για πότε, για πότε. Κάτσε εδώ για πότε. Για πότε. Ξέρουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Όταν δεν είμαι σίγουρος. Για τον Οκτώβριο δεν είπαμε. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Γιατί δεν πάει. Πέμπτη σήμερα, 16. Απολογηθεί ο Ιανουαρίου. Βεβαίω. Ρε φίλε, αφού δικηγόρο. Είναι δικηγόρο μας κάτω. Τρεις δικηγόρους έχουμε κάτω. Συγγνώμη, αλλά στις προηγούμενες αναβολές είχε τον Τζάκο δικηγόρο. Θες να μου πεις ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα πάει με τον Μπίρδα και τον Μαυρομάτι. Και με αυτούς. Και με αυτούς. Dream Team θα κατεβάσουμε. Είναι η πρώτη φορά που τους επιλέγει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε καθόλου ότι είναι προσχηματικό το συγκεκριμένο. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Λόγω φόρτου εργασίας και παρουσίας σε άλλη δίκη. Ο νόμος το επιτρέπει. Γιατί δεν ακούγεσαι καλά εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συνήθως ο πόλεμος. Και βάρος του Ρακλή. Είναι δεδομένος. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ από την Αθήνα. Ναι. Είναι σε εξέλιξη. Η εκδίκαση της υπόθεσης της καταγγελίας του Ολυμπιακού για την πολιτική διοκτησία. Ναι, και για σχέσεις ΠΑΟΚ Ξάνθη. Έχουμε τον άνθρωπό μας, θα μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Τον άνθρωπό μας. Ναι. Ποιος είναι. Θα σου πω μετά. Α, ωραία. Έκπληξη. Ωραία. Ο Κώστας Καραπαπάς. Ο Παπαλάκης. Ο πρώην. Απλά μην έχει κάποια εργασιακή σχέση, ρε φίλε, αυτό εννοώ με Ιβάν Σαββίδη, Μαρινάκη, Πανόπουλο, Πιαλόγλου, όλους αυτούς του εμπλεκόμενους, γι' αυτό σου λέω. Τα δεδομένα θα μας πει. Γιατί δεν μπορεί να τα πει καλά τα δεδομένα αν έχει εργασιακή σχέση. Τα δεδομένα. Υπάρχουν και συνάδελφοι που ενώ δουλεύουν σε μέσα ναι. άλλων, ναι. τα λένε μια χαρά. Μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι. Τα δεδομένα θα πει. Τα δεδομένα θα τα πω εγώ. Θα πει ότι είναι ο κύριος Τάδε εκεί, ότι. Α, αυτά να τα πει, ναι. Αυτά να τα πείτε. Αυτά τα δεδομένα να τα πείτε. Στους διαδρόμους λέγεται αυτό. Ότι ναι. είναι παρόν ο δικηγόρος κύριος Τάδε. Ναι. Ότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 10 και 20. Ναι. Για τις μεταφορές χρημάτων, αυτά θα τα πει. Αυτά. Δεν τα πει. Ότι υποθεί στο ακροατήριο που πρέπει να τα πει. Στο ακροατήριο. Γιατί την προηγούμενη φορά ενώ υπόθηκαν στο ακροατήριο, ενώ υπήρξαν θέματα γενικότερα, στα μισά site τα διάβαζα αυτά που υπόθηκαν, στα άλλα μισά δεν τα διάβαζα. Απλά έλεγαν ότι ήταν παρόν ο Τάδε, τον πάω και εκπροσώπησε ο Τάδε. Αλλά αυτά είναι τώρα τα προβλήματα της δημοσιογραφίας. Μην τα αναλύσουμε τώρα. Μην τα αναλύσουμε τώρα. Μάλιστα. Θα πει δηλαδή. Θα πάρουμε μια εικόνα. Θα πάρουμε ένα κλίμα. Θα πει δηλαδή ότι ο κύριος Χαλαβάζης είναι στο Δέλτα Σίγμα της Via Land και την ίδια στιγμή είναι και στο Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ Ξάνθης. Ορίστε. Άμα το ξέρει και να το πει, να το πει. Επίσης ότι ο Άρης Πιαλόγλου είναι αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Via Land το 2022 και την ίδια στιγμή είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Ξάνθη. Όχι, σου λέω τα δεδομένα. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό, τι είναι. Είναι δεδομένα που θα κρίνει το δικαστήριο. Μάλιστα. Δεν είναι δικαστήριο αυτό. Είναι συνεδρίαση, Κώστα. Είναι συνεδρίαση. Ούτε θα τιμωρηθεί κάποιος.
γίνεται συνεδρίαση, όχι ναι. τη δικογραφία. Όχι, αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει, Κώστα, άμα του πεις ότι ο Πιαλόγλου είναι την ίδια στιγμή στην εταιρεία που αγοράστηκε από την RFA και την ίδια στιγμή είναι διευθύνων σύμβουλο στην Ξάνθη, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια σύνδεση. Όχι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, δεν υπάρχει τίποτα. Σκευωρία. Αφού είναι πραγματικότητα αυτό. Θα καταπέσουν όλα. Έγινε, Κώστα μου. Απλά να τα λέμε τα δεδομένα για να τα ξέρει ο κόσμος. Μην λέμε θα δοθούν απαντήσεις, να λέμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι και στα δύο. Η ιστορία της Κασιόπης καταδικάζει πάω ξανά. Φυσικά. Αν εφαρμοστεί ο νόμος, βέβαια. Αν εφαρμοστεί. Για να δούμε. Δεν μπορούμε εμείς να αποκαταβάλουμε. Το 10.gr, το αγαπημένο μου site που λέει και ο Στέριος, αποκαλυπτικό έγγραφο δείχνει δανεισμό της RFA από την Μπελτέρα του Σαβίδη. Να το δω το έγγραφο, υπάρχει έγγραφο εδώ. Έγγραφο. Γι' αυτό κατασκευάσαμε ψεύτικο. Λοιπόν, πάμε και στα ψεύτικο το έγγραφο αυτό. Θέματα, Χρύσανθη, μπορεί να είναι και ψεύτικο, Χρυσανθή. Μπορεί να είναι. Άμα είναι ψεύτικο. Μπορεί να είναι και ψεύτικο. Άρα αγωγή και μήνυση. Θα γίνει. Αφού είναι ψεύτικο, κάτσε να τον Μπελτέρα. Ναι, αλλά είναι τη Μπελτέρα το έγγραφο. Μπορεί να έχει όντω, θα έχει αλλοιωθεί. Θα αποφασίσει επί σωστό. Και η σωστό. Σωστό. Όπω αποφασίζει 4 φορές αναβολή για το συγκεκριμένο. Ωραία. Όπω αποφασίζει για τον Ουρένα η δικαιοσύνη. Όπω αποφάσισε για τον Τζίλο η δικαιοσύνη. Όπω αποφάσισε για τι εγκληματικέ οργανώσει η δικαιοσύνη. Όπω αποφάσισε για τα στημένα. Είδε τι ωραία που τα λέω τώρα που είναι αυτά που λέτε και εσεί λέω. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει για όλα η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Και τι λέμε για τα μισά. Ναι. Κατά τα άλλα η δικαιοσύνη έχει θέμα ο γιος του Παπαπάοκ να κάνει καταγγελία για το συστόν. Δεν είχε σχέση όμως τέτοιο. Εντάξει, όλα θα βγουν σιγά σιγά. Όλα. Να πούμε. Και το αθλητικό κέντρο δεν ήταν καλό. Ποιο. Του... Και μετά και το απόγευμα, και το πρωί δεν ήταν καλό το αθλητικό κέντρο του Άρη, το Ρήσιο όπως έγραψε στο βιντεάκι του. Το άλλαξε. Καταγγελία, ναι, καταγγελία, η FIFA Pro κτλ. Είμαι απλήρωτος κτλ. Και το απόγευμα. Το άλλαξε. Τελικά δεν ήταν του Ρήσιου. Είχα πάει και εκεί, αλλά δεν είναι του Ρήσιου. Και τελικά ενημερώθηκα από τον δικηγόρο μου ότι έχω πληρωθεί. Ότι σήμερα πληρώθηκα. Άρα και αυτός Χρύσανθε πέτυχε το σκοπό του. Κώστα, έτσι κι αλλιώς θα πληρώνονται, γιατί πλέον αν δεν πληρώνεσαι, σε 14 μέρες έρχεται εξώδικο και αυτομάτως σημαίνει προσφυγή. Ο Μπατζανάκης του είναι αδερφός του Κρέσπο, να ξέρεις. Ποιος? Του Μενέντεθ. Κοίταξε, όσο και να θέλεις να υποβαθμίσεις. Κάνοντας δεν κουλιαμά, είναι θέμα ότι είναι η σύνδεση με συγκεκριμένα γεγονότα. Η σύνδεση με συγκεκριμένα γεγονότα. Πληρωμένοι είναι όλοι, παίκτες κανονικά. Και ο Συστόν, πληρωμένος είναι. Ο Συστόν ανήκει... Ο Συστόν είναι το 2007, ρε Συστέριο. Τι ψάχνει. Αν ήταν πληρωμένος και ο γιος του Σαβίδη να ήταν όχι το Παπαπάοκ, δεν θα μπορούσε κάποιος να βάλει τον Άρη. Το ενώ επί 10 χρόνια. Ποιο να πει, γιατί να τον πληρώσει. Δεν ανήκει στο. Δεν πρέπει να τον πληρώσει, ΠΑΕ. Τι λες τώρα. Ποιος τον πληρώσει. Δηλαδή, εσύ άμα έρθει το δημόσιο και βγάλει ένα νόμο. Νόμο, το ελληνικό δημόσιο. Και λέει, Στέριο, χρωστούσε 400 ευρώ στην εφορία. Με το νόμο του 2016 δεν το χρωστά. Και ξαναέρθει το 19 και σου πει. Τελικά τα χρωστάς. Τι θα πεις. Ναι, να το πληρώσω. Τι λέτε τώρα. Νομικό πλαίσιο είναι. Ο Άρης έκανε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με βάση το ελληνικό δίκαιο. UEFA με μαφία. Βάση την ΕΠΟ. UEFA μαφία. Μην το γυρνάς στην πλάκα. Με να τα πληρώσουμε. Δεν πληρώσουμε τίποτα. Όχι, δεν χρωστάει ο Άρης. Είναι μηδέν το χρέος του. Το βρήκατε τώρα και δεν το πληρώσετε. Πώς θα το πληρώσει. Δεν τα χρωστάει. Γιατί να τα πληρώσει. Δεν κατάλαβα. Τα χρωστάει άλλη ΠΑΕ. Να τα πληρώσει αυτό που πέρασε. Πάει στα φυσικά πρόσωπα. Όπως γίνεται παγκοσμίως. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Συστόν και όλο στοιχείο στο γραφείο το έχει ο γιος του Παπαπάοκ. Όλο στοιχείο. Έλα, Χρυσανθέ, εντάξει, έτυχε. Έτυχε και όλο στοιχείο γίνει σε ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Να μην. Άλλο αυτό. Να μην δουλέψει και ο άνθρωπος δηλαδή και αυτός δηλαδή. Τι δικηγόρος δεν είναι. Να μην δουλέψει. Να μην πάρει μια υπόθεση. Έτυχε να είναι αυτή. Μπορεί να τον ξέρανε από εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για μιλά λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη. Το τα τεφά στη Θέρμη είναι τόσο χάλια στο φινάλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν τα τεφά στη Θέρμη είναι τόσο χάλια ή αν τους βάλανε εκεί να γυρίσουν, να αλλάξει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν προπονείται και ο Άρης. Ούτε η ΚΑΠΑ 19. Πήγε μία, αυτό είναι μία προπόνηση που πήγε, γιατί έχει κάνει 15 προπονήσεις μόνος του. Ναι. Πήγε μία φορά η ΚΑΠΑ 19 να κάνει προπόνηση εκεί. Μόλις ήταν το χώρο, του είπαν δεν κάνουμε προπόνηση εδώ. Μάλιστα. Μην ξεντίνεστε, φεύγουμε. Ναι, φεύγουμε. Αυτό τράβηξε βίντεο. Και είπε εδώ με στέλνω να προπονηθώ. Γιατί αυτός προπονείται με την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Κατάλαβες τι έκανε. Ναι. Και πήρε το τέτοιο, το μόνταρε και δεν είπε εδώ είναι ένα άλλο γήπεδο.
Έβαλε από το απέξω του Ρησίου. Ότι εδώ με βάζει ο Άρης. Ναι, είπε. Αυτό λέει. Όχι, το βίντεο το είδες. Άρης, ναι, το είδα. Έβαλε την απέξω όψη έβαλε του Ρησίου. Και μετά έδειχνε να πω μέσα αυτά. Ώστε κάποιο που δεν ξέρει νομίζει ότι. Και νομίζουν ότι είναι το αθλητικό κέντρο του Άρη, βέβαια. Αυτό είναι δυσφήμιση. Και μόλις του είπαν ότι είναι δυσφήμιση αυτό και του κάνουμε μήνυση, την έκανε την κολοτούμπα. Ότι σέβομαι και δεν είναι αυτό και δεν είναι αυτό το Ρήσιο. Ναι. Απλά είναι ένα μέρος που προπονείται η ΚΑΠΑ 19. Εντάξει τώρα. Και πληρώθηκε κανονικά. Ναι, είναι ένα-δύο μήνες κάποιοι παίκτες πίσω. Αυτοί οι οποίοι δεν παίζουν. Και πληρώνονται. Ένα-δύο μήνες. Σε δύο μήνες θα ήταν ένα μήνα πίσω πάλι. Έτσι γίνεται. Παίζουμε σε μια ελληνική ομάδα που δεν είναι. Και ήμουν πίσω ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι πληρωμένοι κανονικότητα. Πλήρως των συστών. Το 2007. Ναι. Πολύ ωραίο πάντως η υπόθεση. Ενώ γίνεται ο χαμός με την Ξάνθη ναι. και τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία πλέον. Αδιάσυστα στοιχεία και φαίνεται η σύνδεση. Τώρα η ποινή δεν ξέρω ποια θα είναι. Η σύνδεση πάντως φαίνεται. Και δεν έχει δώσει ο ΠΑΟΚ καμία απάντηση. Καμία. Έχουν βγάλει 15 έγγραφα. 25 συνδέσεις. 55 κατηγορίες. Και η μόνη απάντηση είναι. Θα απαντήσουμε και θα. Δεν έχει δώσει μία απάντηση. Που πετάς ένα σπόρι και βγαίνουν από 15 διαφορετικές μεριές. 15 διαφορετικοί δημοσιογράφοι και λένε: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι. Η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτή. Κάνει 15 πώς το Δούκας και 35 άλλος. Και για το συγκεκριμένο θέμα, τίποτα. Τι να πεις, ότι δεν είναι η RVA. Φτάσαμε στη μέρα της εκδίκασης, Χρήσανδε. Δεν είναι εκδίκαση αυτό, είναι συνεδρίαση. Μην με το παίζει. Είναι συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση. Όπως τον πάτουν, καταλάβαινε, ξέρουμε τι είναι. Είναι συνεδρίαση. Ωραία, και εκεί θα φτάσαμε. Φτάσαμε. Λίγο υπομονή ακόμα. Ναι. Σήμερα, αύριο, τη Δευτέρα, την Τρίτη θα βγει το πόρισμα. Ναι, και άμα βγει το πόρισμα, τι θα το δεχτεί. Άμα είναι αρνητικό, θα το ξεφωνίζει. Άμα βγει θετικό, θα πει δικαιώθηκα. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, Στέργιο μου. Απλά δεν ξέρω ποιοι είναι, πόσοι είναι εκεί πέρα, ποιοι, τι είναι, δεν έχω ασχοληθεί. Τι είναι το κάθε μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικότητας μου για να σου πω και ποιο είναι το πόρισμα. Εκτός της Μαρούπα. Εκτός της κυρίας Μαρούπα. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Τον Αρκούδη τον ξέρω. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Να δω από πού είναι. Ποιος τους διόρισε και τι παίζει ρόλο. Είναι Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού διορισμένη από υπουργούς. Δύο τους γράψατε εσείς ότι είναι διορισμένοι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κτλ. Για τους άλλους πείτε μας. Που είναι διορισμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για εκείνους δεν ακούω να λέγεται κάτι. Μάλλον είναι καλή εκείνη η Κώστα. Καταλαβες. Είναι καλή εκείνη. Μπορούμε να φωνάξουμε λίγο το Σάκη να φτιάξει το μικρόφωνο του Κώστα. Δεν γίνεται, παιδιά, ο Κώστας. Νομίζω καλά ακούει. Μήπως θα το γυρίσει ανάποδα, Κώστα. Εκεί ηχθείο. Κάτσε λίγο. Για γίνω, όχι έτσι, αγόρι μου, έτσι. Έτσι. Δεν το μικρόφωνο. Είχανε. Γίνω το εσύ, δεν πειράζει. Και βολεύει. Γίνω. Δεν έχει σχέση. Μήπως να μιλάς έτσι. Δεν έχει σχέση αυτό, ρε. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Τέλος πάντων. Δεν είναι για τον αέρα αυτά τώρα. Ναι, είτε σε έχω ανοιχτό πάντως, είτε δεν σε έχω, το ίδιο ακούγεσαι. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Ωραία. Μαριλής, φώναξε το Σάκη! Μόνο στο Λίμπερο γίνεται αυτό. Ναι, πες, όχι νομίζεις. Τι αίθουσάρα είναι αυτή που κάνει η Επιτροπή εντωμεταξύ. Τι? 500 ατόμων. Ναι, βάλανε δύο γραφεία μπροστά. Και μάλιστα. Βάλανε ένα φίλε, φέρε ένα τραπεζάκι. Όπως ψάχνουμε εμείς. Φέρε ένα τραπεζάκι λίγο από την αποθήκη. Δεν έχουμε, το πήρανε στο κηλικείο. Στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση Αυγενάκη Γραμμένου Λισάνδρου. Ω, Χρυσανθέ. Έχουμε Αυγενάκη Γραμμένου Λισάνδρου. Να. Γίνονται και δηλώσεις. Ναι. Σε πρώτη φάση αυτό που προκύπτει και φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σημασία πέρα από τα υπόλοιπα τα τριμμένα και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, φαντάζομαι υπόθηκαν όλα αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Είναι ο τελικός του κυπέλου θα γίνει με κόσμο, είπε ο Βαγγέλης Γραμμένος. Μιας και είμαστε σε ρυθμούς κυπέλου από προχθές και από χθες. Κράτα μια πισινή, πρόεδρε. Ναι, ναι, πρόεδρε. Γιατί σε ένα πάω Ολυμπιακός. Δεν θα είναι πάω ο Ολυμπιακός τελικός, θα είναι ο Άρης τον τελικό. Έτσι, ερχόμαστε. Τώρα, αν θα είσαι και εσύ, δεν ξέρω. Ωραία, Άρης ΠΑΟΚ, ωραίο, ωραίο. Να πω κάτι. Στο κύπελο δεν έχει βάρε. Θα έχει από τώρα. Νομίζω δεν ελπίζω. Θα έχει από τους 8. Θα έχει από τους 8. Εγώ νομίζω δεν έχει από τους 8, θα έχει από τους 4, λένε. Επειδή είναι και η 8 Super League, ναι. Είναι πολύ απλό. Να, αν δεν έχει, αν δεν θα έχει, είναι σκάνδαλο ολκής. Αυτό λέω. Δηλαδή και θα είναι ύποπτη όποια ομάδα. Ναι. Πει ότι δεν θέλω βάρ. Δεν με πειράζει. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Δεν έχει ταχθεί κατά του βάρ. Ολυμπιακός έχει ταχθεί όντως κατά του βάρ. Κάτι που δεν έχει κάνει ο Άρης παρά τα ψέματα που άκουγα χθες και προχθές ότι ο Άρης είπε κατά του βάρ. Ο Άρης δεν είναι κατά του βάρ. Ο Άρης είναι κατά κάποιον που χειρίζονται το βάρ και ενώ βλέπουν πέναλτι στην περίπτωση του Όφη δεν το δίνουν.
Δεν λένε το διαιτητή να το δεν λένε. Όχι, μπορεί να το λένε. Γιατί ο Σέζος τότε έλεγε ότι το είπε. Και δεν το έδωσε ο Κομίνης. Που βλέπουν πέναλτι πάλι σε Άρη Σόφη και δεν το λέει ο Τζίλος. Εκεί, εναντίον αυτών είναι ο Άρης. Όχι κατά του ΒΑΡ. Γιατί χωρίς ΒΑΡ ο Άρης είδε τι γίνεται σε αυτή την εποχή της εξυγίανσης. Με την αγαπημένη μια Ξάνθη. Γιατί ο Άρης, αν είχε ΒΑΡ στα αυτά τα δύο παιχνίδια με την Ξάνθη, το ένα μάτσα είχε λήξει 0-2 και το άλλο μάτσα είχε λήξει 4-0. Άντε 3-0, να κυρώσω και ένα γκολ στον Άρη που είναι offside. Ναι, δύο πέναλτι. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Ναι. ΒΑΡ θα έχει στο κύπελο. Μέχρι στιγμής δεν έχει. Ναι, γιατί η δικαιολογία ήταν ότι υπάρχουν ομάδες Football League μέσα, okay. Super League. Ότι δεν έχουν την υποδομή στα γήπεδα, ρε Κώστα. Τι έκαι, μπούφο. Η ΕΠΑ. Η ΕΠΑ και η ΔΕΠΑ. Λοιπόν. Ζεστάθηκα, Στέργιο. Δηλαδή, άμα πει ότι πάω Ολυμπιακός με ΒΑΡ, χωρίς ΒΑΡ στο κύπελο. Δεν πάει η χώρα. Και με Έλληνα διαιτητή. Στέργιο. Δηλαδή, άμα παίξει Άρης ΠΑΟΚ, δηλαδή θα μπει Έλληνα διαιτητή. Στέργιο. Ναι. Ε? Ναι. Δεν ξέρω, Χρήστα. Και στον τελικό δηλαδή θα παίξει Έλληνα διαιτητή, Στέργιο. Φυσικά. Ε? Με Άρης ΠΑΟΚ. Ποιο θα βάλει, τον Ζαχαριάδη. Κάτσε να φτάσει στον τελικό, Χρήστα. Έχουμε πολύ δρόμο. Κάτσε να φτάσει εσύ, γιατί να φτάσω εγώ. Τέσσερα. Εγώ έχουμε παίξει δύο μάτσε, Στέργιο. Ναι. Και τέσσερα σου βάλα στο ένα και στο άλλο με ισοφάρισε το 97. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι νομίζω ότι είμαι εγώ, ο Ατρομητάκος, ο Πανιωνάκος και όλοι αυτοί που χάνουνε. Εγώ είμαι ο Άρης, αγόρι μου. Έχουμε παίξει, από τότε που επέστρεψε, έχουμε παίξει. Πόσα μάτς, 5, τα 3 στην έδρα σου, δεν με έχεις κερδίσει στην έδρα σου. 3 ισοπαλίες έχεις πάρει στην έδρα σου. Θα σε κέρδιζα αν καταλόγιζε το offside του διαιτητής, Χρήστα, στο 1. Που το πανηγυρίσαν τρελός. Θα και εγώ θα σε κέρδιζα στο τελευταίο αν δεν κρατούσε 8 λεπτά και δεν απέβαλε το σας άδικα. Στέργιο. Τέργιο. Αυτό είναι μια δικιά σου θεωρία. Γιατί το άλλο δεν είναι. Το άλλο είναι ότι ήταν goal offside. Δεν ήταν offside. Με τη λογική. Εδώ εσείς λέτε ότι δεν έχετε σχέση με την Ξάνθη. Θα σε πω εγώ την offside. Το έχεις πει παλιότερα, Χρήστα, την offside. Και εσείς το λέγατε ότι έχετε με την Ξάνθη. Τι ζούμε. Φιλικές σχέσεις. Νηπαγωγείο. Κανονικά. Κανονικά όμως. Ο Άρης ναι. Κατέβει. Δεν πειράζει. Πονάει το γόνατό του. Ναι. Οριακά ο Ένιγκ θα κατέβει στο Καραϊσκάκι. Οριακά. Όμως πάει ο βοηθός. Από παίκτες δεν βλέπω. Έχω δει φοβερά. Ένα 16 Ξανθέ ο Άσος. Να πει τα φιλαράκια στο 10. Τι να κάνω. Εντάξει, με την Ξάνθη ένα 16. Δεν ξέρω ούτε έναν στο 10. Α, ξέρω έναν μόνο. Μόνο το Γιάννη Σελμαζίδη ξέρω στο 10. Κανέναν άλλον. Να πει λοιπόν ο Γιάννης στα φιλαράκια του στην τέλεια που κάνουν τα θέματα και ένα 16 ο Άσος που πάω και αυτά. Όχι, όπως τα φιλαράκια στο 10 κάνουν αυτό. Χρήζανδε. Και εσείς κάνατε το ίδιο. Τι να κάνουμε, την επικοινωνία του πάγου του Ολυμπιακού. Θα μείον ο Άσος, θα είναι μείον. Τι να κάνουμε ρε φίλε. 1,17. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Δεν παίζεται. Τι να κάνουμε. Να μην μας έσφαζαν με την Ξάνθη. Να βάλω αναπληρωματικούς να παίξουν κανονικά με τον Ολυμπιακό. Εσείς θέτε που δεν παίζουν. Εσείς, το σύστημα, εσείς. Εσείς που υπηρετείτε το σύστημα. Αν είχα κερδίσει 0-2 και δεν με έσφαζε από την ΕΠΣ Θράκης, με τον ΠΑΟΞΥ πρόεδρο στην ΕΠΣ Θράκης, που γενικής, ο Εύσομος που λέει ότι είμαι ΠΑΟ και είναι και σε κάτι του ΠΑΟ. Είναι. Φυσικά. Το έχει δηλώσει ο ίδιος. Πώς το λένε, τον ξέρεις κιόλας. Μόνο εδώ λοιπόν, φίλοι ακροατές, μάθατε ότι ο ΠΑΟΚ φταίει που άρεσε τα κατέπια μισή ομάδα δεν στο γιο της Κραϊσκάκης. Δεν είπα ΠΑΟΚ. Εσύ το σύστημα είπε. Είπα σύστημα. Το σύστημα. Τώρα το ότι συνδέει τον ΠΑΟΚ με το σύστημα είναι μια πρόοδος αυτή. Το σύστημα λοιπόν. Είδες όμως πώς σκέφτηκες ότι είσαι το σύστημα κατευθείαν, έτσι το σκέφτηκες κατευθείαν και είπες ΠΑΟΚ. Είναι Χρήσανδε. Εσύ Κώστα σκέφτηκες εσύ ΠΑΟΚ όταν είπα σύστημα. Όχι, ο Στέργιος το σκέφτηκε. ΠΑΟΚ, Χρήσανδε. Κώστα είπα εγώ ΠΑΟΚ. Στο διάλειμμα του τι είπες. Κώστα είπα ΠΑΟΚ. Σημείο στην ώρα. Δεν είπα ΠΑΟΚ. Δεν είπα ΠΑΟΚ. Το σύστημα λοιπόν, το σύστημα λοιπόν. Είπα το σύστημα εσείς. Εσείς γιατί ΠΑΟΚ είναι αυτός. Επαγγελματίας μεσογράφος. Το σύστημα λοιπόν φταίει ναι. Που ο Άρης κατέβει με μισή ομάδα βέβαια. Στο Γιώργιο του Καραϊσκάκη. Φυσικά. Εδώ διαβάζω ένα ο Μπρούνο Γκάμα βέβαια. Ο Μπρούνο Γκάμα δεν έπαιξε ούτε με την Ξάνθη. Ο Κουέστα, αν δει όλο το μάτς, δεν νομίζω να κάνει ψέματα ναι. Ότι δεν μπορεί να δώσει την μπάλα με το χέρι. Ένα είναι ο τιμωρημένο, ο Σάσα. Ναι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι, ρε φίλε. Ένα παίχτη. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κιόλα, ε. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Νταβάριτ. Όλα. Γιώργη. Ποιο παίχτη να βάλω, βάλω 6 Σάσα. Έχω Μπάσα, όπως είπε και αυτός περιέγραφε. Που λέει ο Μπάσα το σούτ 1-1. Ο Σάσα είναι, όχι ο Μπάσα, αλλά εντάξει, φυσιολογικό λάθος. Με φωνή Μπάσα το έλεγε. Τι? Με φωνή Μπάσα. Με φωνή Μπάσα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Άρης θα δώσει τον καλύτερο εαυτό και μπορεί να πάρει ακόμα και το διπλό. Εννοείται. Το έλεγα και χθες. Και πρέπει. Θα ποντάρω στο διπλό. Η μόνη ομάδα που μπορεί να το πάρει είναι ο Άρης. Αυτή η οποία έχει τους περισσότερους βαθμούς στα ντέρμπι. Εσύ πες ότι έχεις εσύ. Έχει ένα βαθμό με τον Ολυμπιακό τελευταία δεκαετία.
Αφού έχει παίξει τρεις φορές, πόσες ήταν. Δεν έχει παίξει τρεις, Κρίστα. Πώς έχω παίξει. Δες την προϊστορία. Τέσσερις. Δες την προϊστορία, βαριά. Τελευταία δεκαετία. 9 με 19. 9 με 19. Γιατί τα προηγούμενα 10 χρόνια κέρδισα συνέχεια. Να πάμε στα 20. Τελικά τι είμαι, είμαι Αρούλης Β' Εθνικής ανύπαρκτος ή είμαι αυτός που κερδίζει τον Ολυμπιακό. Και όταν χάνω, κάθομαι να χάσω. Και πρέπει να τον κόψω βαθμούς. Ποιο, τι είμαι τελικά, αποφασίστε. Λοιπόν. Τι είμαι. Δώστε εισιτήρια στον κόσμο. Έχουμε. Τρία εισιτήρια Άρης Λάρισα. Δώστε. Έχεις εσύ. Πέντε εισιτήρια. Ορίστε. Για το ΠΑΟΚ Ιωνικός. 600 εισιτήρια για το Ρέθυμνο Ηρακλείο. Το Σάββατο. ΠΑΟΚ Ιωνικός. Ναι. Α, τον Πάσχα. Το Σάββατο. Θα στείλουν μήνυμα. Θα στείλουν μήνυμα, ναι. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει, α μην στείλει. Δεν του τα δίνει. Όχι, δεν τα δίνω έτσι. Εγώ δίνω πέντε εισιτήρια. Ναι. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ιωνικός. Σάββατο 4 παρατέταρτο. Άρης Λάρισα 3. Ο τελικός του τελικών για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Ένας ακόμα. Όχι, καλά. Ένας ακόμα. Μέχρι τον επόμενο λοιπόν είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Με τον Ιωνικό. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Κάτι γίνεται. Το πράσινο. Το πράσινο έχω. Εντάξει ρε παιδιά. Μας έχετε ζαλίσει. Ναι, θα το φτιάξουμε τώρα. Βίδε μια άκρη, παιδιά. Από εκεί άκουγες, από το στέριο μήνα. Ξέρετε, ακούγω από εκεί. Το έχω καταλάβει. Εντάξει. Θα πάω να κάτσω λίγο πιο κοντά του. Ναι, πάνε. Έλα, θα κάνουμε με ένα μικρόφωνο. Τι τραβάμε, ρε, έλα. Μίλα. Έλα. Να, ορίστε. Ρε παιδιά. Κώστα, χάλασε το μικρόφωνο. Γιατί γίνεται αυτό. Μου είπαν ότι το ρίξε στο στούντιο. Από τα νεύρα σου. Πάμε στον Μπρέι για να το διορθώσουμε κιόλα αυτό. Θα έχουμε επικοινωνία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι έθεσε ο ένας. Χωρίς Αλέξη είμαστε σήμερα. Δεν έχει κούγια, ρε φίλε. Δεν έχει. Τι πιο ωραίες δηλώσεις έκανε την άλλη φορά. Να τον λοιπόν, βγάλουμε. Τι, να τον πάρουμε τηλεφωνικά. Α, τώρα τον βγάλουμε. Και τον Μπέο να βγάλουμε. Τον βγάλαμε τον κούγια Κώστα και όταν ακόμα νομίζαμε ότι είναι με τον ΠΑΟΚ. Και ενώ νομίζαμε ότι είναι με τον ΠΑΟΚ, βγαίνει και λέει τα αντίθετα. Τώρα το βγάλεις, μπορεί να πει. Σήμερα... Ποιο Μαρινάκης, ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο κορυφαίος. Λοιπόν. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Μίλα. Πορτοκάλια. Άρε φίλε. Καλύτερο. Σε έφτιαξα. Έρε Χρυσανθέ. Χάσαμε ένα ημίωρο δηλαδή. Τα έχω μάθει, αφού δεν ερχόντουσαν. Δεν ερχόντουσαν. Λοιπόν, πάμε να μην χάσουμε άλλο. Μαζί μας την πρώτη ώρα είναι Dialog. Για όσους ψάχνουν δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Γιατί η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι θέσεις που προσφέρει αφορούν τηλεφωνικές παραγγελίες για την οποία η Dialog φροντίζει την διευθέτησή τους. Δεν αφορούν θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Στο dialog.gr περισσότερα και πάρα πολλά προνόμια για αυτούς που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να εργαστούν στην Dialog. Εκπαίδευση πληρωμένη 3 εβδομάδων από την Dialog. Πολύ μεγάλο μηνιαίο εισόδημα, εγγυημένο. Ρεπό σε αργίες, γιατί ορισμένες εταιρείες το έχουν καταργήσει και αυτό. Έχουν πέσει όλα τα προπύργια της εργατιάς. Χρήσανε και Κώστα. Βέβαια. Dialog.gr λοιπόν, για όσους ξαναλέω, διαβάζουν και μιλάνε άπτεστα γερμανικά. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ιωνικός το Σάββατο στις 4 παρατέταρτο. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα γίνει η κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι. Έχουμε τον συνάδελφο. Καλώς ήρθες και συνάδελφος. Καλησπερίζουμε τον Γρηγόρη Ατρίδη, δημοσιογράφο. Γεια σας. Του Open, ο οποίος έχει κάνει δεύτερο σπίτι εκεί Open, όπου γίνεται η εκδίκαση. Ναι. Σιγά, δύο φορές έχει πάει ο καημένος. Σιγά δεύτερο σπίτι και εσύ, υπερβολικέ. Έχει μάθει τα γραφεία της ΕΒΟ και της Super League και εντάξει, τα υπουργεία απ' έξω. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Νομίζω ότι κι εγώ καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Έχει αρκετή δουλειά όντως σήμερα στο Υπουργείο. Ναι. Γιατί έχουν συμπέσει δύο υποθέσεις. Αρχικά σήμερα στις 10 ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει και ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρηση η εξέταση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού των δύο υποθέσεων. Η μία υπόθεση έχει να κάνει με την Ξάνθη και αν υπάρχει κάποιο λάθος στην αλλαγή της συμμετοχής της σύνθεσης που έχει γίνει τους προηγούμενους μήνες. Και η δεύτερη υπόθεση είναι οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες του Ολυμπιακού με τις οποίες έχει φτάσει εδώ στην Επιτροπή συγκεκριμένη, το ότι υπάρχουν σχέσεις ΠΑΟΚ και Ξάνθης για τις οποίες θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Σήμερα θα σας πάω και μετά στη δεύτερη υπόθεση, απλά να σας πω μόνο για αυτήν ότι σήμερα είναι αρκετά διαφορετικό το σκηνικό από ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Μπήκαν στις 10 και 10 και μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει. Υπήρξε μια στιγμή έντασης
με έναν εκ των εκπροσώπων του, μεταφέρω με μικρή επιφύλαξη γιατί δεν είμαστε και απόλυτα βέβαιοι, μάλλον της εταιρείας Δημέρα. Δεν ήταν κάτι τόσο ουσιώδες, κυρίως ένας λεκτικός διαπληκτισμός με μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής, ο οποίος ξέφυγε και σε προσωπικό επίπεδο και κάποια στιγμή με την παρέμβαση των ψυχρομοτέρων έλυξε το σύμπαν και συνεχίστηκε. Φτάσαμε στο να λέμε γιατί ο συγκεκριμένος κύριος νομίζω ότι είναι από την Κύπρο, το αν έχουν τρόπο ή όχι οι Κύπροι, και εκείνος το πήρε προσωπικά και τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Δημέρα. Πάντως, από τις 10 και 10 μέχρι και τώρα που μιλάμε, στις 10 και 40, δεν έχουν βγει. Μιλάνε παράλληλα όλες οι πλευρές, και η πλευρά της Ξάνθης και η πλευρά και το θέμα το δεδομένο και η πλευρά του ΠΑΟ και το θέμα αυτό που σας είπα της κατηγορίας του Ολυμπιακού για τη σχέση με την Ξάνθη. Προφανώς παίρνουν θέση και οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού. Εδώ τα site, Γρηγόρη, ήδη αρχίζουν και βγάζουν διάφορα θέματα. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας το επιβεβαιώσει ή όχι αυτό ότι η Ξάνθη είπε ότι εκ παραδρομής δεν δήλωσε την αλλαγή στο μετοχολόγιο στην ΕΠΟ. Και ότι αυτό λέει έγινε γιατί αλλάξαμε, λέει, τα τρία τέρα του ρόστερ μας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Γιατί αν έχουν πει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει εσύ. Εγώ νομίζω, επειδή είμαι με όλους τους συναδέλφους που από όλα τα site μαζί και κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα και έτσι πως κυλάει η διαδικασία, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει πρόσβαση και με μηνύματα με κάποιον, γιατί είναι μια συζήτηση που όλοι πρέπει να συγκεντρώνουν. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσεις 100%. Τα μηνύματα μην τα αποκλείεις γιατί υπάρχει πρόσβαση, να ξέρεις. Ναι, απλά επειδή τους έχω δίπλα μου, νομίζω ότι στην προηγούμενη περίπτωση δύσκολα να έχει γίνει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει μεταφερθεί, γιατί και την προηγούμενη φορά μεταφέρθηκαν κάποια πράγματα ακόμα και από μέλη της Επιτροπής με ασάφεια και εν τέλει στη διάρκεια της ημέρας άλλαξαν 2-3 φορές. Μάλιστα. Έγινε μια κουβέντα και δόθηκε μια περίεργη απάντηση από την πλευρά των ανθρώπων της Ξάνθης ως αιτία για το τι έχει γίνει με το μετοχολόγιο και αυτή την αλλαγή στην απομονωμένη υπόθεση της Ξάνθης. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Γιατί δεν μας το έχουν επιβεβαιώσει ότι ισχύει αυτό το οποίο έχει γραφτεί. Και καλύτερα να είμαστε επιφυλακτικοί, λέω εγώ. Είμαστε. Πάντως, έχουμε την ενημέρωση ότι σε λίγη ώρα, κυρίως για διαδικαστικούς λόγους, θα κάνουν μια διακοπή. Σκεφτείτε ότι αναφέρονται σε όλη αυτή την υπόθεση πολλοί αριθμοί και ότι είναι αρκετά δύσκολο και για τους δικηγόρους να έχουν καθαρό μυαλό και για τα μέλη της Επιτροπής. Οπότε θα γίνει μια διακοπή κυρίως για να χαλαρώσουν λίγο και θα συνεχιστεί. Η αγροματική διαδικασία. Τώρα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό είναι που λαμβάνουμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ, ότι έχουμε ώρα μπροστά μας και ότι θα συνεχιστεί για αρκετή ώρα ακόμα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι το βράδυ ή αν κάποια στιγμή το απόγευμα θα λήξει. Πάντως το θέμα είναι ότι, το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε στη ζουμί της υπόθεσης, έστω και με αργά βήματα, τουλάχιστον με βάση αυτά που μας μεταφέρουν άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν στην αγροματική διαδικασία. Και θα περιμένουμε να δούμε αν σήμερα θα τελειώσει αυτό το κομμάτι και αυτό αν σε ρωτούσα, σήμερα το τέλος της ημέρας. Αν η τιμιγορία αναμένεται σήμερα ή από εβδομάδα ή αύριο. Νομίζω, κάνοντας εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο εκτίμηση μπορεί να κάνει κάποιος, αν ακούσετε κάτι, λέει κάτι άλλο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Οποιαδήποτε σκέψη για γνωμοδότηση, για εμένα δύσκολα να υπάρξει σήμερα. Σιγά μην υπάρξει μια μέρα. Εγώ πιστεύω θα πάρει καμιά εβδομάδα μέσα στο νερό. Εκεί που το λέει ο Χρήσαντος και εγώ το εκτιμώ, μια εβδομάδα με 10 μέρες. Δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι απλή υπόθεση. Να μπούμε στη διαδικασία μέσα το αργότερο σε ένα δεκαήμερο για να υπάρξει σχετική γνωμοδότηση. Καταρχήν να πούμε για να ξέρει ο κόσμος και να πάει στην επόμενη υπόθεση, Γρηγόρη. Επειδή υπάρχει λάθος σκέψη σε πολλούς, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν τιμωρεί, δεν απαλλάσσει, δεν αποφασίζει, γνωμοδοτεί. Θα στείλει μια γνωμοδότηση στην πειθαρχική, ποια είναι τέλος πάντων αυτή η πειθαρχική επιτροπή. Νομίζω ότι θα πάει και στη Λίγκα, της Λίγκας πρώτα και μετά στην ΕΠΟ. Αυτό μου δίνεις καλή πάσα, αν θες να συνεχίσω, γιατί το διευκρινίσαμε την προηγούμενη φορά. Μπράβο. Αφού τελειώσει η αγροματική διαδικασία, η Επιτροπή, μετά από εσωτερική ψηφοφορία, η Επιτροπή έχει 7 μέλη, θα βγάλει μια γνωμοδότηση. Να διευκρινίσω εδώ ότι αυτοί οι 7, σε περίπτωση δικαίωμα από αυτούς τους 7, έχει κάποιος μόνο να μην παραστεί, όχι να μην ψηφίσει. Αν είναι εδώ, είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει. Ναι. Δεν μπορεί να πει λευκό δηλαδή. Ναι, και σε περίπτωση που υπάρξει κάτι τέτοιο και δεν βγαίνει ακόμα και ένα αναπληρωματικό μέλος, τότε ξεκαθαρίζει η υπόθεση γιατί θα μετρηθεί ως διπλή η ψήφος του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Αυτό φύγει
Το θυμόμαστε. Θα σου πω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Είναι σε αυτούς που έχουν οριστεί τώρα ή σε αυτούς που είναι από πριν? Νομίζω πως ναι. Τι είναι? Νομίζω πως είναι σε αυτούς που έχουν οριστεί τελικά. Από αυτούς που είναι από τώρα, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Όχι, δεν είναι στους δύο που αντικαταστάθηκαν το τελευταίο διάστημα. Είναι παραπάνω χρόνια στην Επιτροπή, το διορθώνω. Εγώ έκανα λάθος στην απάντηση που σου έδωσα. Αυτό που έλεγα είναι ότι αφού πήγε η γνωμοδότηση από εδώ, όταν υπάρξει αυτή η γνωμοδότηση, πηγαίνει στο πειθαρχικό της Λίγκας. Ναι. Και εκεί κάποιος, εκεί μιλάμε για κάποιον δικαστή. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι δικαστής. Εκεί βγαίνει μια ποινή ή μια απαλλαγή. Εκεί η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει και συνήθως ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή λαμβάνει κάποιος τη γνωμοδότηση, αλλά έχει δικαίωμα να την ξεκινήσει από την αρχή. Μα από την αρχή θα ξεκινήσει. Καταθέσεις. Μπορεί να αγνοήσει εντελώς την γνωμοδότηση, γιατί σου λέω είναι, εκεί μιλάμε για κανονικό δικαστή. Έτσι. Και αφού φύγει και από εκεί, από εκείνου την απόφαση. Πάει στην ΕΠΟ μετά. Όποιος θέλει να την προσβάλλει εκείνη την απόφαση, θα εξεταστεί στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ σε δεύτερο βαθμό. Και αφού φύγει από εκεί, θα πάει στο διοικητικό. Υπάρχει και ΚΑΣ. Υπάρχει και ΚΑΣ μετά από εκεί. Όχι ΚΑΣ. ΚΑΣ ευρώ. ΚΑΣ νομίζω δεν μπορεί, γιατί είναι ελληνική υπόθεση. Νομίζω ότι επειδή η επιτροπή της ΕΠΟ είναι σε δεύτερο βαθμό. Μετά το διαιτητικό της ΕΠΟ είναι ο τρίτος. Εντάξει, έχω την αίσθηση. Καλά, εμείς φτάσαμε στον τρίτο ακόμα, δεν έχουμε φύγει από το πριν τον πρώτο. Πήγαμε και εκεί, εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Γιατί αυτά αλλάζουν κιόλας, έτσι. Μια χρονιά ισχύει αυτό που λες για ΚΑΣ, μια χρονιά ισχύει το διαιτητικό, μετά το ξαναφέρουν το ΚΑΣ, μετά βγάζουν το ΚΑΣ. Είναι και αυτά, ήταν από τον Κουρίδη, πώς το λέγανε, τον εξαίρετο αυτόν νομικό σύμβουλο κάποτε. Κολλητό του Κώστα. Κολλητό του Κώστα. Αξιοπρεπής κύριος. Ωραία. Άρα, λογικά θα έχουμε μία. Συνεχίζεται η εγκροματική διαδικασία την ώρα που μιλάμε και περιμένουμε στα επόμενα λεπτά να κάνουμε αυτό το διάλειμμα που σας είπα, το οποίο είναι για διαδικαστικούς λόγους, να ξεκουραστούν λίγο για να συνεχίσουν. Ωραία. Πάμε στην άλλη υπόθεση. Πάμε στην άλλη υπόθεση. Σήμερα στις 9 και λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε κιόλας. Συναντήθηκαν στο Υπουργείο ο κύριος Σαβγενάκης με τον πρόεδρο του Super League, τον... Μην Αλεσάνδρο. Θα κόλλησε το μυαλό μου. Μην Αλεσάνδρο. Σωστά. Και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γραμμένο. Αντικείμενο της συζήτησης των τριών ήταν το τι θα γίνει με τις λέσχες των οπαδών και πώς θα βρεθεί ουσιαστικά ένα πλαίσιο για να μπορούν να εφαρμοστούν πράγματα που ισχύουν και να βελτιωθούν πράγματα τα οποία ισχύουν ως νόμοι αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Η ουσία της υπόθεσης είναι το να φτάσουμε κάποια στιγμή, αφού τα βρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κάτω στο τραπέζι, θα πω εγώ, ακόμα και με την αστυνομία, για να μπορούν να υπάρξουν, γιατί εκεί είναι το θέμα, ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση. Αυτό που μας είπαν στις δηλώσεις που έκαναν μετά και οι τρεις είναι ότι ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ότι υπάρχει κοινή βούληση, δεν δεσμεύτηκε κανένας για το οτιδήποτε. Είπαν ότι είναι μία από τις συναντήσεις που γίνονται έχοντας ως στόχο κάποια στιγμή να δούμε ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Δεν απάντησαν καν στο αν. Γιατί έκανα συγκεκριμένη ερώτηση εγώ στον κύριο Λισάνδρο ότι επειδή ο στόχος είναι το ντέρμπι και επειδή μας λέτε πιο γενικά και πιο αόριστα για το ότι εκεί θέλουμε να φτάσουμε, υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό σε φετινό ντέρμπι έστω και στα play-off? Και δεν απέφυγε να το απαντήσει, όπως απέφυγαν και οι άλλοι δύο σε παρόμοιες ερωτήσεις. Και έχω την αίσθηση ότι από όλες τις δηλώσεις υπάρχει μια έτσι καραμπόλα, να επιτραπεί η έκφραση. Γιατί και έχει να κάνει με τη δήλωση που έχει κάνει ο κ. Γαμμένος, το κύπελο, ο οποίος ρωτήθηκε για το τι θα γίνει στο κύπελο ως μια έτσι διοργάνωση που είναι στα αρμοδιότητα της ΕΠΟ και είπε ότι ρητά σας δηλώνω ότι θέλουμε να γίνει, θα γίνει τελικός με κόσμο και των δύο ομάδων. Και στην Ελλάδα. Και επειδή ρωτήθηκε εκείνη τη στιγμή, τον ρώτησα εγώ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γιατί έπαιξε πολύ και αυτό το σενάριο και δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις ειδήσεις, είπε ρητά δηλώνω ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε ότι θα ισχύσει αυτό και το τι ακριβώς θα συμβεί. Και επειδή έχουν δει και πολλά τα μάτια μας, νομίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα ευχόταν για να γίνει πράξη αυτή η δήλωση μετά από κάποιους μήνες να μην υπάρχει μεγάλο ντέρμπι στο τελικό της διοργάνωσης. Γιατί αν υπάρξει μεγάλο ντέρμπι, και να υπάρξει λίγο, και άλλοι. Και να υπάρξει ένα πάω Ολυμπιακός, θα σου πω εγώ. Αν δώσουν από 4.000 εισιτήρια, πάλι με κόσμο θεωρείται. Είναι λίγο. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Και είναι λίγο διφορούμενο το πόσο έχει γίνει με κόσμο ή όχι σε ένα γήπεδο μεγάλο και άδειο και με ατμόσφαιρα ή χωρίς ατμόσφαιρα. Απλά γενικά είναι μια κατάσταση η οποία μην μείνουμε. Εγώ νομίζω ότι έγινε αυτή η δήλωση, δείχνει μια πρόθεση, αλλά μην μείνουμε σε αυτήν. Πρώτον, γιατί υπάρχει πολύ δρόμος μπροστά ακόμα με το τελικό. Βέβαια. Και δεύτερον, γιατί όταν θα φτάσουμε με το καλό στο τελικό,
τότε θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και με την αστυνομία, η οποία θα συζητήσει τα μετατάξεις και είναι αυτή η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αν δίνει τη συγκατάθεσή της να γίνει τελικός και με πόσο κόσμο των δύο ομάδων. Ωραία. Επειδή ενδεχομένως να σε χρειαστούμε και πάλι, Γρηγόρη, μέχρι τις 2, σε αφήνουμε τώρα. Ξεκουράσου, κάνε το ρεπορτάζ. Να γίνει και το διάλειμμα. Και θα μιλήσουμε μετά. Αν προκύψει κάτι που πρέπει να το μεταφέρουμε, θα μιλήσουμε άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Εγώ την αλήθεια, ελπίζουμε να είναι σύντομη η συνεδρίαση αυτή. Σας το εύχομαι. Δεν το βλέπω. Αλλά δεν το βλέπω. Με αυτά που λέει η Ξάνθη, δεν το βλέπω. Έγινε, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε και πάλι με τον Γρηγόρη Ατρίδη. Δεν ξέρω αν θα προκύψει θέμα για τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Oh. Αλλά πραγματικά. Εκπαραδρομής. Αυτά που λέει Ξάνθη, φίλε. Εκπαραδρομής. Δεν δηλώσαμε το μετοχολόγιο. Κοίταξε, αυτά που λέει Ξάνθη σύμφωνα με το 10.gr. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή. Περιμένουμε λίγο, είναι ακόμα σε. Περίμενε, φίλε, περιμένω εγώ. Άσε τι λέει το 10.gr. Δηλαδή, πέρυσι τι λέει το 10. Αυτά που λέει το 10.gr και θα τα δείτε δεδομένα μέχρι και. Εδώ εσείς μας είπατε ότι πρέπει να πληρώσουμε το συστόν. Τους έχετε κάνει μάχη. Α, το εσείς, ρε Σικρίσανδε. Α, το εσείς. Εσείς τι. Έχεις μάθει ένα site και λέει μόνο εκεί. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ψέματα αυτά που έχουν οι άνθρωποι. Θα περιμένεις όμως να τελειώσει η διαδικασία και να μάθουμε. Δηλαδή, μια διαδικασία μέσα στο δάκτυλο 10 και να το πάρω εγώ στο δεδομένο. Δεν το παίρνει. Εγώ το παίρνω. Εσύ δεν θες να το πάρεις. Θες να παίρνεις από το SDNA δεδομένα από το 1400. Είναι μια πληροφορία τέλος πάντων. Λοιπόν, η οποία περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Εγώ λοιπόν μεταφέρω. Δεν είπες ότι πηγή. Το γράφει το 10, Γρηγόρη. Είπες. Αυτά που λέει Ξάνθη και δήλωσε είναι φοβερά. Ωραία. Το γράφει το 10. Δεν είναι έτσι. Αυτό το λέμε έτσι. Όχι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι φοβερό. Ξέρεις τι είναι φοβερό, Στέργιο μου. Είτε το γράφει το 10 ή το γράφω εγώ. Ότι Ξάνθη δεν δήλωσε το μετοχολόγιο της στην αλλαγή. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εκ παραδρομής. Αυτό είναι γεγονός. Δεν δήλωσε την αλλαγή στο μετοχολόγιο. Μπορεί να είναι γεγονός, αφού να δούμε. Μπορεί ξανά να πει. Το γιατί... Μα το παραδέχονται και αυτοί ότι δεν το δήλωσαν. Ωραία. Από την προηγούμενη φορά. Το γιατί δεν τη δήλωσαν. Ας περιμένουμε να δούμε τι υπόθηκε. Ναι. Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι και Τζούλου. Άμα ήταν ακριβώς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στην περίπτωση του Τζούλου, δεν είπες. Δεν αφέβαλες για αυτά που γράφαν τα site. Τα αναπαρήγαγες. Έλεγες. Και βίντεο υπήρξε, Κρίσταν. Όχι, δεν καταλαβες. Για τη σύνδεση λέω. Εκεί που σας συμφέρει, δεν ψάχνετε να βρείτε τις πηγές. Μα στις αστυνομίες δεν είναι η σύνδεση. Και στο κάτω-κάτω, γιατί δεν γράφουν και τα άλλα site. Γιατί δεν γράφουν και τα άλλα site κάτι για την υπόθεση. Μόνο το 10 γράφει. Γιατί δεν γράφουν και τα άλλα site κάτι, έστω κάτι. Τίποτα δεν γράφουν τα άλλα site. Μιλάνε 5 ώρες εκεί μέσα και το μόνο που λένε είναι: τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Μαυρομάτης. Την Ξάνθη εκπροσώπησε ο Τάδε. 5 ώρες ήταν την άλλη φορά μέσα, δεν γράφτηκε τίποτα. Λέξη. Τίποτα. RFA δεν έχουμε δει πουθενά. Καλπαζίδης, Καλαϊτζίδης δεν έχουμε δει πουθενά. Ιβάν Σαββίδης δεν έχουμε δει πουθενά. Τίποτα δεν βλέπω. Διμέρα δεν έχουμε δει. Μάθαμε ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Διμέρα εκεί πέρα. Της Διμέρα η οποία. Ποια είναι η Διμέρα? Για πείτε μας λίγα, ποια είναι η Διμέρα. Γιατί είναι αυτός εκεί πέρα, αφού δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Η εργοδότριά μου. Για να αποδείξω ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Και μάλλον αυτός εδώ. Μάλωσε, γιατί μάλλονει. Είναι ευέξαπτος, γιατί είναι ευέξαπτος. Ο κύριος αυτός. Ο Γρηγόρης το είπε αυτό, δεν το είπε το 10.gr. Δεν το έχουν πάρει καμία. Αυτό τη Διμέρα δεν είπε ο Γρηγόρης. Το είπανε χοντράδα, καλά έκανε. Τι το είπανε? Το είπανε χοντράδα. Τι του είπανε? Έτσι είπε ο Γρηγόρης. Τι του είπανε? Ότι του είπαν κάτι για, για τους Κύπριους. Καλά τους έκανε. Καλός αυτός της Διμέρα πάντα. Αυτός δεν μπορεί να ξέφυγε. Ξέφυγαν οι τέτοιοι. Οι επιτροπές. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε τώρα κρίνουμε. Ότι του είπα κάτι ότι οι Κύπροι είναι ευέξαπτοι, κάτι τέτοιο. Ναι. Και τι παρεξηγήθηκε? Φυσικά παρεξηγήθηκε. Εντάξει, ωραία. Κυπριακή εταιρεία. Κυπριακή εταιρεία, ναι, γιατί κακό είναι. Και λιβανέζικη. Ωραία. Ο Λίβανος το ξέρει ότι είναι εναντίον. Θα προσθέσετε κάτι επί της ουσίας. Το 10.gr λέει ψέματα. Θα μας πείτε ποια είναι η αλήθεια. Θα τη μάθουμε σε λίγο. Η δική σας αλήθεια. Θα τη μάθουμε σε λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Ό,τι πει το. Τα πρακτικά. Τα πρακτικά. Τα πρακτικά. Μάλιστα. Θα γίνει το διάλειμμα σε λίγο. Θα πάρουν πληροφορίες οι συνάδελφοι που είναι εκεί και θα πούνε. Αυτό λοιπόν, Χρήστα, ο ΠΑΟΚ ζήτησε από την προηγούμενη και όλα συνεδρίαση να καταγραφούν. Ο ΠΑΟΚ ή Ξάνθη. Ξάνθη είχε πει να. Νομίζω ΠΑΟΚ. Όχι, νομίζω ΠΑΟΚ. Μπορεί να κάνω. Εγώ θα διαβάσει ότι Ξάνθη το ζήτησε. Ναι. Να καταγραφούν. Είχε ζητήσει πάντως να καταγραφεί η συνεδρίαση. Μα καταγράφει τη φορά και να μην καταγράφει ό,τι θέλει. Μα καταγράφεται. Και είπε ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Όχι. Και είναι στο Υπουργείο Ψηφιακή Ανάπτυξη που είναι. Η καταγραφή υπάρχει. Η ηχογράφηση δεν είναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή δεν είναι η απάντηση του Προεδρείου. Καλά, ρε φίλε. Ναι, στην αίθουσα εκεί πρέπει να έχει υποδομές για ηχογράφηση. Στο Υπουργείο Ψηφιακής δεν υπάρχει. Ας βάλω δύο καστοφωνάκια. Καλά, ναι, γιατί υπάρχει και άλλο θέμα, φίλε. Υπάρχει και άλλο θέμα. Προσωπικά δεδομένα κτλ. Δεν μπορεί να ηχογραφηθεί.
Έχει δει σε καμιά διαδικασία να ηχογραφείτε. Τι προσωπικά δεδομένα. Χρήσανθε. Όλες οι δίκες γίνονται με εγώ λέω την ηχογράφηση τη θέλανε για να την πάρουν να τη δώσουν στον Ιβάν να ακούσει. Με τον Κώστα ακούσει. Μπορεί να βιντεοσκοπηθεί και να κρατηθεί για τα αρχεία της Επιτροπής. Για χρήση μόνο από την Επιτροπή και από τις ομάδες, από τους εμπλεκόμενους. Τότε άμα ήταν όλες οι δίκες έπρεπε να γίνονται εκτός ακροατηρίου. Όλες οι δίκες άρα πρέπει να βιντεοσκοπούνται, Κώστα. Οι μεγάλες δίκες στην Αμερική, αν δεις, βιντεοσκοπούνται. Ναι, υπάρχει και τέτοιο. Και οι συνεδριάσεις. Ο δικαστής όπου πηγαίνει ενώπιον του δικαστής και δίνει, έχω μια δωρεά $30 για να πληρώσει το πρόστιμό σου. Τη βλέπω αυτή την. Όχι εκείνο μόνο. Πώς το λένε εκείνο. Πώς το λένε το δικαστή εκείνο. Πηγαίνει τα παιδάκια και του αθωώνει και κλαίνε. Ναι, ναι, εντάξει. Πολύ ωραίος δικαστής. Ναι. Αυτά είναι του συστήματος κόλπα για να δείξουν ότι. Ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Ότι το σύστημα είναι φιλάνθρωπο και ναι, κοινωνικά ευαίσθητο. Ναι, είναι. Και του στέλνουν μετά και πεθαίνουν όλοι. Λοιπόν, όλοι. Τους πήγες από το πρόστιμο για όλοι το αυτοκίνητο. Όλοι αδύναμοι. Ναι. Άμα είσαι αδύναμος ιδίως στην Αμερική, τον ήπιες, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Στην Ελλάδα? Το ίδιο. Α, το ίδιο. Αν είσαι δυνατός στην Ελλάδα? Το ίδιο. Μάλιστα. Κάνεις ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Μάλιστα. Ωραία. Παίρνεις αναβολές στα δικαστήρια συνέχεια. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Δεν δικάζεις ενώ έχεις. Παρκάρεις όπου να είναι και πουλάς και τρέλα. Το παρκάρεις όπου να είναι, είσαι ισχυρός και πληρώνεις το πρόστιμο. Και έχεις τη Mercedes, σε παίρνει ο άντρας σου μια Mercedes. Ο άντρας σου. Βούρλο. Γιατί ο άντρας σου, γιατί είσαι Κώστα ρατσιστής με τις γυναίκες. Ο βλάκας, γιατί οι βλάκες. Εσύ οι Mercedes πήρες, τζιπ τις πήρες. Όχι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Βούρλο. Κατεβαίνουν οι κυρίες, βλέπουν πρώτα GNTM. Βλέπουν GNTM. Βλέπουν αυτό το My Style Rocks, τις βλακίες αυτές. Με τον Ευρωβουλευτή πλέον. Μηδενίζουν τη γυναικεία υπόσταση. Ευρωβουλευτή πλέον. Ναι, τους βλάκες αυτούς. Ναι. Λοιπόν, όχι βλάκες, όχι βλάκες. Αξιοπρεπέστατη κύριε. Τους τηλεθεατές λέω. Α, ούτε οι τηλεθεατές. Κακώς το βλέπουν για μένα, είναι βλάκες. Συμφωνώ με τον Κώστα. Δεν φοράω τη βέρα μου, λες. Λοιπόν, που φοβάμαι τη χάσω. Ό,τι να είναι. Εμένα λοιπόν, δεν βγαίνει. Βλέπουν αυτό. Ναι. Μετά παίρνουν τηλέφωνο τη φιλενάδα. Ναι. Λένε αυτό, εκείνο, ο δικό μου, ο άχρηστο. Δεν είναι αυτό, τέτοιο, ο δικό σου. Στο ποτάμι τι έγινε, τι καλό παιδί. Το είδα. Ποτάμι. Το ποτάμι και εγώ το βλέπω. Μπολιό, η μάνα του, η μάνα μου. Η μέλισσε, η μάνα μου, ναι, στο κομμωτήριο κτλ. Αυτή δεν μου έκανε την μπούκλα καλά κτλ. Βγαίνουν μετά έξω ενώ βραδιάζει από το κουτσομπολιό. Και καλά κάνουν τις νοικοκυρές, πλένουν τα μπαλκόνια, Χρύσανθε. Για να βλέπουν οι άλλοι τα πλένουν. Πλένουν τα μπαλκόνια, ναι, και καλά κάνουν δουλειές. Κοιτάει μία την άλλη, τα σεντόνια, η άλλη βγήκε να την άξει τώρα και τέτοια και τα λοιπά. Έβαλε σκούπα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και τέτοια. Παγώνει ο δρόμος και περνάμε εμείς με τις μηχανές και πέφτουμε. Βούρλα! Τούβλα! Νομίζω ότι τρώει λίγο παντόφλα ο Κώστας. Όχι, φίλε, η δικιά μου είναι άγια, άστο. Άγια, πραγματικά. Δεν πλένει τα μπαλκόνια. Εμένα μου αρέσει το καινούργιο που συμβαίνει. Το καινούργιο, δεν ξέρω πόσο καιρό συμβαίνει. Ποιο? Στην Τζιμισκή. Πάει η κυρία για ψώνια και ο κύριος περιμένει με τα μάξι στα αριστερά. Με αλάτι. Είναι γιατί πλέον γράφουν, γι' αυτό. Ο ήρωας. Δηλαδή γράφουν τώρα. Ο ήρωας. Μένει μέσα στο κίνητο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Την πινελίκια, πραγματικά. Επειδή γράφουν, ρε. Όχι, φίλε, είναι παράνομο να φύγουν. Κώστα, Χρυσά, δεν γράφουν. Δεν γράφουν. Στα λαδάδικα είναι δύο, του βλέπω κάθε μέρα γιατί την ίδια ώρα διασπίζω το κέντρο. Όχι, γράφουν. Και από τη Βενιζέλου και πίσω, δηλαδή μέχρι τη Χάντ, γίνεται τη Πόπη. Νομίζω ότι μέχρι γράφουν. Να πάνε αυτή τα λαδάδικα οι δύο. Κάνε αυτό κάνουν. Στα μισή ώρα παίρνουν όλη την τσιμισκή. Μα του βλέπουν, μόλις γράφουν και φεύγουν, πάνε και τα αφήνουν. Θα περνούσε ένα μηχανάκι, Χρύσανθε, με μια ωραία φωτογραφική μηχανή και θα τραβούσε όλα τα αυτοκίνητα. 18 φωτογραφίες. Τσακ, 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 τσακ. Δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση παρκαρίσματος. Βιντεάκι. Δεν μπορεί. Πρέπει τόπου να του κόψει. Ωραία, θα βάζα 20 θα βάζα. Ναι, μπορεί να το κάνει. Όλοι με τα αλάμ στα αριστερά και στα δεξιά περιμένουν να τελειώσει η κυρία. Στις τράπεζες. Τι να κάνουμε. Και έχει δύο λωρίδες στη Τζιμισκή. Να μάθουμε. Ξέρεις να κάνουμε, Χρύσανθε. Να πάμε πιο κάτω, να παρκάρουμε λίγο πιο κάτω. Αυτό που γίνεται για παράδειγμα στην Εθνική της Νεαπόλεως κάθε πρωί. Ναι, μόνο εκεί είναι. Πάνε στη Λαμπράκη να δεις. Ναι. Στα Γεράλικα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και στα καφέ της Λαμπράκη. Πάντε 10 μέτρα πιο κάτω και παρκάρετε. Περπατήστε και λίγο. Τόση ώρα ζεσθενόμουν. Ναι. Θα το ερχοντήσω στη ζέστη. Εντάξει. Μετά λέμε για τις αξιοπρεπείς κυρίες που πηγαίνουν τα μπαλκόνια και πέφτουν τα μηχανάκια. Εγώ το άνοιξα. Τούβλα. Έπεσες. Τούβλα. Βούρλα. Όχι, όχι. όχι αλλά είδα ανάρτηση φίλου που έπεσε. Που έπεσε. Ιδίως εκεί σε εμάς Ρετζίκη, φίλοι Ροχορτιάτη, μην κάνετε τις νοικοκυρές. Μην κάνετε τις νοικοκυρές. Μην κάνετε τις νοικοκυρές. Στο βαθύλακο δεν πλύνουμε τον μπαλκόνι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, να μην το πλύνεις. Μα δεν βγαίνει στον δρόμο το νερό εμάς. Με οκατοικία. Πάρε μια σκουπίτσα. Το κάνει. Βγες λίγο, κάνε τα φιλαράκια εκεί. Πάρε μια σκούπα. Και τα λοιπά. Παγώνει το νερό και τώρα. Πάρε μια σπουγκαρίστρα μετά. Δεν χρειάζεται να παίρνει κουβάδες. Φράστα νερά και ξανά κουβά. Το λάστιχο λέει ο άλλος. Λάστιχο έχουμε. Αυτό με το λάστιχο, Χρυσανθέ, και παγώνει το νερό. Πάρε και πέφτουν τα μηχανάκια. Πού να παγώσει, ρε φίλε. Παγώνει το νερό. Από το δρόμο στο μπαλκόνι έχει καλά. Μισό στρέμμα.
Καλά. Γκαζόν έχει. Μήπως και στον γκαζόν απαγορεύεται να ρίχνουμε νερό. Καθίστε και δείτε και το deal και το meal. Και αφήστε τι νοικοκυροσύνε, βγείτε Κυριακή πρωί, εντάξει, κάποια στιγμή όντω. Ε, καλά, δεν απλύνει το μπαλκόνι. Να πλύνει κάποιο. Βγαίνουν τα παιδιά όντως, με εξυπόλυτα ναι. Έξω. Χρήσανθε. Τι ακούμε. Α μην μιλήσω. Βρωμιάρι! Με κόστο να βγουν κάθε Κυριακή σώματι. Να πλένουν να κάνουν τι δουλειέ. Λοιπόν. Καταρχήν δουλεύουν οι κοπέλε οι περισσότερε. Ναι, ναι, ναι. Κουράστηκαν. Λοιπόν. Oh, τι με δύο μισογύνιδες κάνουμε κοπή. Επίθεση μισογυνισμού, φαλοκρατισμού. Oh, δεν υιοθετώ τίποτα από όσα λένε, παιδιά. Εγώ με τις γυναίκες. Όχι, εγώ είπα μόνο για το περιστατικό αυτό με τα μπαλκόνια. Ναι, ναι. Και κατακλείδι να το πούμε σοβαρά, λίγο προσοχή. Δεν βλάπτει. Δεν είναι κακό. Είναι χειμώνας, χρειάζεται προσοχή από όλους μας. Τώρα για την κοινωνική ευαισθησία, εννοείται ότι πρέπει να την έχουμε όλοι σε όλες τις εκφάνσεις. Και στα διπλοπαρκαρίσματα και πού να το βάλω άλλος, λέει Στέργιο. Και πού να το βάλω, ρε φίλε. Μην το παίρνεις, ρε φίλε. Και πού να πάρω το λεωφορείο που και γίνεται χαμός. Και πώς να έρθω, ρε φίλε. Όχι, πάντα υπάρχει λύση. Γι' αυτό τώρα έρχεται ο μεγάλος Καρυπίδης. Όπα. Με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Στεριάκος. Ο Καρυπίδης. Με αυτοκινούμενα λεωφορεία. Στα τρίκαλα ήδη. Ρομποτικά. Στα τρίκαλα, ρομποτικά, ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το Δήμο Τρικαίων. Υπέγραψε και προς ενημέρωσή σας, επειδή μιλάτε εδώ και με τον Πατμανίδη κάθε μέρα και λέτε κάθε μέρα για τον ΟΑΣΤ και τα λοιπά, ναι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η Armani Swiss, η εταιρεία που έχει τις μετοχές του Άρη, ιδιοκτησίας Καρυπιδέων. Armani Swiss. Ακριβώς. Η εταιρεία λοιπόν αυτή. Τέλος ο Μάκ από την Armani, το μόλις τώρα που λες για Armani. Ωραία. Ο η εταιρεία λοιπόν αυτή είναι μία εκ των τριών Στέργιο. Ναι, χρήσατε. Μία, γιατί άμα το έκανε ο Σαββίδης θα λέγατε. Ναι, όντως. Που έχει μπει στη διαδικασία και έχει κάνει προσφορά για 750 λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη. Μακάρι. Α, έχει κάνει προσφορά. Σιγά μην πληρώσουμε εμείς εδώ, είδες τι κάνανε. Κάνανε συμφωνία με τα ΚΤΕΛ, ναι. Και τα 65 λεωφορεία του ΟΑΣΤ, ναι. Τα φέρουν μέσα στην πόλη. Ναι. Και τα ΚΤΕΛ πάλι αναλαμβάνουν τα δρομολόγια τα περιφερειακά. Στο βαθύλακο. Και έτσι δώσαμε λύση δηλαδή. Στο βαθύλακο. Αντί ναι, να πάρουν καινούργια λεωφορεία. Επειδή έχω μετακινηθεί 3-4 φορές. Ναι. Όταν δεν είχα το αυτοκίνητο, ναι. Και έπρεπε να γύρω στο βαθύλακο. Με το ΚΤΕΛ πήγε. Δεν έτυχε ποτέ με ΚΤΕΛ. Αλλά ο Μπαϊράμης που μένει στον, ναι. Άγιο, στο διπλανό χωριό, ναι, ναι, ναι. Μετακινείται συχνά με το ΚΤΕΛ. Ναι. Είναι, λέει, σαν να έρχομαι όταν είμαι με το ΚΤΕΛ με λιμουζίνα. Με λιμουζίνα, ναι. Όντως. Και όταν είναι το λεωφορείο του ΟΑΣΤ με σακαράκα. Με γολγοθά. Το ένα είναι αυτά που κάνουν. Που χοροπηδά, πα εκεί πέρα. Δεν είναι για μεγάλες διαδρομές, γιατί οι δρόμοι είναι χάλια. Ενώ το άλλο είναι υπερσύγχρονο λεωφορείο με WiFi κανονικά. Καθίσματα ωραία, μια χαρά. Και πάρα πολύ ωραία. Κεράσια. Και γι' αυτό ναι. Και έχουμε τα ΚΤΕΛ. Και λοιπόν. Σήμερα μπήκαν πολλοί κόσμοι στο λεωφορείο και έσπασε η πόρτα. Ποια πόρτα? Αυτά που γίνονται στον ΟΑΣ πραγματικά είναι απίστευτα. Η πόρτα. Έσπασε η πόρτα από τον πολύ κόσμο. Την άλλη φωτογραφία την είδες που τον άλλος ανεβασμένος πάνω στον άλλον. Σκαρπαλωμένο. Να σου πω κάτι. Για να μπορεί εγώ, να έχει πει περισσότερο κόσμο. Ναι. Εγώ και εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μαθητές αυτά έχει με λεωφορείο. Λιγότερα λεωφορεία. Έχει λιγότερα λεωφορεία σε σχέση με παλιά. Και έχουν μεγαλώσει τα δρομολόγια και δεν αντέχει πλέον ο στόλος. Όταν από την Βασιλής Σόλγας περνούσε το 3, το 5 και το 6 της Καλαμαριάς, ναι. Ανά 5 λεπτά ή το πολύ ανά 6 και τώρα περνάνε ανά 22, ναι. Λεπτά και ανά 23 και παραπάνω. Αμά... Σε κάθε στάση έχει 200 με διοφώνιο ο άλλος. Αμάνι, όχι Αρμάνι. ούτε το μεγαλομέτωπο ξέρετε. Καρεκλά. Πού να το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω. Καλό διάλειμμα, όχι τώρα πήραμε δίνουμε φόρα. 3 εισιτήρια για το πιο Άρης Λάρισα. Ματσάρα. Ναι. Ματσάρα. FM και Νοάρης, ονοματεπώνυμο στο 54526 και 5 εισιτήρια. Όποιο θέλει, παιδιά, δεν ζορίζουμε κανέναν, δεν βλέπω συμμετοχή. Για το ΠΑΟΚ Ιωνικός. Αυτό Σάββατο, το λέτε, ρε παιδιά. 4 παρατέταρτο. FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526 για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ιωνικός. Ο τελικός των τελικών. Για την ομάδα αυτή και πάλι πήγε να κερδίσει. Τι να, καλύτερα που έχασα. Δεν πειράζει. Αυτό πάλι άλλο. Θα πάρω του χρόνου το Champions League στο μπάσκετ. Φέτος το πάρει κάποιο άλλο. Παρακαλούσαν, λέει, να χάσουν. Για να μην κάνει η ομάδα. Του είδε του Αμερικανού τη δουλειά. Ορίστε! Παρακαλώ! Ναι. Ωoo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 o
πούμε 10. Μια ώρα διάλειμμα, κύριε Τσαλτίδη. Ναι, μαζί μα την πρώτη ώρα ήταν η Dialog. Για όσου μιλάτε, διαβάζετε και γράφετε από τα γερμανικά, θα μπείτε στο dialog.gr. Μπαίνει στα δικαστήρια και βλέπει όλο κάτι τέτοιο. Μην με διακόπτει, Κώστα. Βέβαια, το χωρί. Τελείωσε. Κράτα το σχόλιο σου. Πού πληρώνω να φύγω. Λοιπόν. Μπαίνετε στο dialog.gr. Γίγαντα. Προσφέρει θέσεις εργασίας η Dialog σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια. Πάρα πολλά προνόμια. Ιδανικές συνθήκες εργασίας. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις που προσφέρει δεν αφορούν πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, τις λεγόμενες τηλεπωλήσεις.
Λοιπόν. Πωλήσει, όχι με από την τηλεόραση. Τηλεφωνικό πωλήσει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μα κάνει παιδάκι, 2.000 θα πάρει τώρα. Όχι με τα παραμύθια του προηγούμενου. 2.000 θα κάνει παιδάκι. Τώρα. Πραγματικά. Κανονικά λεφτά. Όχι θα βοηθήσουμε. Μισόλετε. Θα βοηθήσουμε και το λέω εγώ που τα έχω κάνει ήδη. Άμα κάνω δηλαδή. 2.000. Τον Απρίλιο. 2.000. 2.000. Το ψηλά. Ο προηγούμενο. Θα κάνουμε, θα βοηθήσουμε το τέκνο κτλ. Και έπαιρνε τα τέτοια. Ήρθε ψήφισμα νόμος 2.000 στο κάθε παιδί. Να σου πω. Ναι, αγόρι μου. Πιάνετε μόνο το 20. Τι? Δεν γεννήσει από εδώ και 21, πέρα. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. 2.000. Και τι είναι 2.000. Όχι, πάρε το Τσίπρα το 0. Οχ, οχ, οχ. Που έκανε παιδί και στο λέγει ότι είναι τεκμήριο. Μέρκελ, στείλε τα λεφτά παιδιά λίγο στην μάνα σου. Μέρκελ, η καημένη, αν τη σφυρίξει κάποιο, αν τη πει κάποιο, την λέει Μέρκελ. Κάτσε τη το πω, κάτσε. Το ξέρει, δεν ξέρει, το λέμε δημοσίω. Χωρί αμύδι, γεια σα. Break και επιστρέφουμε με Μέρκελ. Με επικαιρότητα. Ωραίο. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Είμαστε. Στην Τρόικα, που σύντομα θα αλλάξει όνομα. Λοιπόν, μαζί μας τότε ο καλοκαιράς για υπεύθυνο έλεγχο να ταξιδεύετε με ασφάλεια και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Ολοκληρωμένο συνεργείο σέρβις στον οποίο βαφιούνται λαχτικά τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ρεοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουδαιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και μαζί μας τη δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τηλεφωνείτε στο 2310-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας και όλα τα υπόλοιπα, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιλί και άλλα και πιάτα ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά για το μενού της ημέρας. Έχουμε τον Γρηγόρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, και πάλι στον άδερφο. Γεια σου Γρηγόρη και πάλι. Γεια σας. Λοιπόν παιδιά, 1 και 5. Βγήκαν από την αίθουσα στην οποία γίνεται η ακροαματική διαδικασία και αυτό που μας ενημέρωσαν οι περισσότεροι είναι ότι θα υπάρξει ένα διάλειμμα για 10 με 15 λεπτά. Ένα? Έχουμε διάλειμμα. Ένα διάλειμμα για 10 με 15 λεπτά. Το οποίο δεν υπάρχει κάποιο αίτημα που εξετάζεται κάτι άλλο. Είναι ένα διάλειμμα εντελώς τυπικό στην διαδικασία γιατί θέλουν να ξεκουραστούν λίγο για να μπορέσουν να συνεχίσουν γιατί έτσι όσο είπαμε και πριν ότι υπάρχει μέλλον. Τώρα, αυτά που μπορέσαμε και συλλέξαμε είναι ότι μέχρι τώρα σχεδόν 3 ώρες αυτό που συζητήθηκε είναι το θέμα που αφορά μεμονωμένα τη Ξάνθη και το αν υπάρχει παρατυπία στην μετοχική της σύνδεση μετά από αυτή την αλλαγή που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Επίσης να σας πω, το οποίο είναι προϊόν ρεπορτάζ και μπορούμε να το υποστηρίξουμε με σιγουριά και με βεβαιότητα, ότι οι άνθρωποι της Ξάνθης και αυτοί που την εκπροσωπούν είπαν μεταξύ άλλων ότι δεν έχουμε κάνει καμία παρατυπία όσον αφορά αυτή την αλλαγή που παρατηρήσαμε στην μετοχή μας σύνδεση και ότι σε περίπτωση που υπάρχει... Μισό λεπτό, συγγνώμη, υπήρχε περίπτωση να πούνε ότι ναι, κάναμε παρατυπία. Σύμφωνα με το 10, ναι. Εντάξει. Άσε τι λέει το 10. Θα πάμε. Η Ξάνθη τι λέει. Θα πάμε. Πριν από λίγο πήρε Ευαγγέλιο το 10, περίμενε. Πάμε γρήγορα. Τα σωστά λέει. Ναι, συνέχισε γρήγορα. Δεν έχουμε κάνει κάποια παρατυπία. Θύμισε στην Επιτροπή ότι έχει δοθεί η έγκριση από την Επιτροπή για να πάρει άδεια η Ξάνθη. Που αυτό είναι ένας υπαιγμός φαντάζομαι και προς την Επιτροπή γιατί αν έχει γίνει παρατυπία προφανώς θα έπρεπε να ελεγχθεί και αν μιλάμε για παρατυπία η οποία μπορεί να έχει γίνει και σε άλλες ομάδες και απλά δεν ασχολείται κάποιος μπορεί να είναι κάτι τελωστικό και αυτό που διευκρίνησαν είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος σίγουρα έχει γίνει από την πλευρά μας εκ παραδρομής. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει για να αποκρύψουμε κάτι ναι. Ή δεν υπάρχει κάτι βρώμικο από πίσω, κάπως έτσι υπόθηκε. Ναι. Τώρα όσον αφορά αυτό που με ρώτησες πριν. Επειδή για αυτό το λόγο ήμουν αρκετά βέβαιος, το 10 το οποίο έχει βάλει, πιο καλά κάνει γιατί είναι δικαίωμά του, δεν θα το κρίνω σίγουρα εγώ, ένα συγκεκριμένο θέμα με τον τρόπο με τον οποίο το έχει βάλει, το έχει βάλει χωρίς να έχει απεσταλμένο εδώ. Με βεβαιότητα αυτό γιατί ξέρουμε ποιοι είναι εδώ. Και εκτός του στέλνει μηνύματα ένας από την Επιτροπή, τι απαγορεύεται. Ναι. γιατί ναι. Πρώτη φορά ρε Γρηγόρη θα έχει γίνει αυτό. Στέλνει προφανώς μηνύματα κάποιος από την πλευρά του Ολυμπιακού, καλά ναι. Κάνει και δικαίωμά του. Και μπαίνει ένα θέμα με συγκεκριμένο τρόπο. 100 φορές εγώ άνθρωποι, όταν όμως... έχω κάποιον μέσα σε μια επιτροπή, έναν δικηγόρο, έναν, το δικαστή τον ίδιο κτλ. Αν έχω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους, το κάνω. Δεν είναι κακό αυτό. Εσύ δεν το έχεις κάνει αυτό. Απλά... Όλοι μας το έχουμε κάνει. Εννοείται. Απλά πρέπει να είσαι εκεί δηλαδή. Αρχικά, άμα θες να γράψεις το όνομά σου. Μα αφού είσαι απ' έξω. Το...
αρχικά αν μιλάς για μένα και για κάποιον για όποιος θέλει να λέω. Κάνει σωστά τη δουλειά του, ωραία, όποιος θέλει λοιπόν να κάνει σωστά τη δουλειά του, ακόμα και αν έχει κάποιον μέσα στην Επιτροπή ή μέσα στη διαδικασία και μαθαίνει κάτι, μαθαίνει κάτι που έχει υποθεί. Δεν μεταφέρει μια πλευρά όπως θα θέλει μια πλευρά, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τρεις πλευρές. Θα σου πω, λοιπόν. Άκου να σου πω, επειδή τα μαθήματα δημοσιογραφίας τα ξέρω πάρα πολύ καλά, τα έχω κάνει και σε διάφορα. Όχι, δεν το λέω ότι το κάνεις εσύ. Σε καμία περίπτωση. Σου λέω το εξής. Στη δημοσιογραφία του 2020 δεν υπάρχει κανένας που να μεταφέρει τρεις πλευρές. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το ξέρω και εγώ και είμαι και εγώ μέσα αυτό το κομμάτι, δεν κάνω τον Άγιο, ότι ο καθένας από όλους μας είναι ανάλογα με το τι ομάδα υποστηρίζει, τι ακριβώς θέλει να πετύχει, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν μέσα λοιπόν που προβάλλουν πράγματα συγκεκριμένα που είναι υπέρ του Ιβάν, υπάρχουν μέσα που προβάλλουν υπέρ του Μαρινάκη, υπάρχουν μέσα που πολεμάνε τον Ιβάν, υπάρχουν μέσα που πολεμάνε τον Μαρινάκη, υπάρχουν μέσα που είναι υπέρ του Άρη, τα λιγότερα βέβαια μονταριανά, υπάρχουν μέσα που είναι κατά του Άρη ακόμα περισσότερα, υπάρχουν γενικότερα πράγματα και θεύματα στην καθημερινότητα που μόνο εξέταση και των τριών πλευρών δεν έχουν. Ουσία αυτή είναι. Επειδή είπαμε για δημοσιογραφία. Στο αναφέρω, γιατί ακόμα και αν γινόταν από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν σε κάποιο άλλο site γραφόταν κάτι που έδωσε μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές και το έδινε με τον τρόπο με τον οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τις άλλες, είναι σίγουρα λάθος δημοσιογραφικά. Είναι άλλο πράγμα το ότι έχω τη δυνατότητα γιατί είμαι καλός ρεπόρτερ. Λάθος δημοσιογραφικά είναι μόνο αν δεν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, ακόμα και αν δεν επιβεβαιώνεται, αν δεν είναι αλήθεια, τότε είναι λάθος. Αν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λάθος. Γιατί εμείς που είμαστε εδώ, αυτή ήταν η πορεία του συλλογισμού μου. Και είμαστε και από άλλα μέσα. Δηλαδή, αν θεωρούσουμε. Και το λέω εγώ και τον εαυτό μου και δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Αν θεωρούσουμε ότι εγώ δεν είμαι. Αλλά δεν υιοθετήσαμε ως αλήθεια αυτό που είπε το 10. Το μεταφέραμε ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία που το λέει το 10. Όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, το λέει το SDNA. Μαζί σου. Απλά και εγώ γι' αυτό το λόγο πήγα στη διαδικασία και έκανα τη διευκρίνηση. Γιατί νωρίτερα σου είπα ότι με όλους όσους είναι εδώ. Ανεξάρτητα τι ομάδα είναι ο καθένας, ποιο μέσο εκπροσωπεί και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί δημοσιογραφικά, δεν πρόκειται πουθενά η συγκεκριμένη πληροφορία. Γι' αυτό και σε έχουμε, στον αέρα, για να μας μεταφέρεις το τι γίνεται από εκεί. Από εκεί και έπειτα όμως το αν μεταφέρουμε μία πληροφόρηση που υπάρχει σε ένα οποιοδήποτε site. Κάντε ό,τι θέλετε. Ξέρω, όχι, θα σου πω το εξής. Εγώ ξέρω ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι αν είναι κάτι το οποίο συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου πει κανένας γιατί το είπες, γιατί το διάβασες από το τάδε site. Αν όμως πω κάτι, αν πω κάτι εναντίον, θα μου πούνε γιατί το λες από το 10. Ωραία. Καταλαβες. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Ωραία. Εγώ πάντως επειδή την κουβέντα την κάνουμε μαζί και, κάτι το οποίο θα γινόταν από την άλλη πλευρά και θα δινόταν μονομερός και δεν θα είχε να κάνει με πληροφορία που επιβεβαιώνεται από όλους που είναι εδώ μέσα, είτε από την Επιτροπή είτε από τους δικηγόρους των ομάδων, θα σου έλεγα ότι είναι και πάλι λάθος. Και να σου πω και γιατί λέμε για το 10. Για το ακριβητήριό σου. Το 10 αυτή τη στιγμή έχει 10 θέματα για το συγκεκριμένο ψέματα, αλήθεια, δεν ξέρω. Όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, ενώ υπάρχει μια διαδικασία τριών ωρών και ενώ σε όλες τις άλλες υποθέσεις έχουμε αναλυτικότητα ότι γίνεται, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, αν είναι η εκδίκαση του Ολυμπιακού για την τιμωρία, λέμε ακριβώς, είπε ο δικαστής αυτό, έκανε εκείνο. Απάντησε αυτός, τι ήταν αυτά που είπε ο δικηγόρος. Αστειότητες από το Θεοδωρίδη. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, φίλε, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τίποτα. Απλά λέμε, είναι εδώ ο Μαυρομάτης, είναι εδώ ο Τάδε και είναι εδώ ο Τάδε. Αναγκαστικά λοιπόν πας στον μοναδικό ο οποίος έχει μια πληροφόρηση. Σωστή, λάθος ή οτιδήποτε άλλο, θα αποκαλυφθεί στην πορεία. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι κανένα άλλο. Μιλάνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το τι λένε. Τίποτα. Δεν γίνεται. Και είναι πρώτη φορά. Είναι η μοναδική υπόθεση που γίνεται αυτό. Και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία πάλι. Πάλι το ίδιο έγινε. Τρόπο, υπήρξε αγροματική διαδικασία. Πάρα πολλά στη διάρκεια της ημέρας διαψεύστηκαν. Δηλαδή, θα σου θυμίσω ότι αρχικά είχε γραφτεί ότι έχει κάνει κάποια τύπου πρόσθετη παρέμβαση ο Ολυμπιακός, προσκομίζοντας ένα νέο φάκελο. Δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Αρχικά έγινε λόγος για κάποιες επιστολές που ήρθαν ανώνυμα. Τελικά μέλος της Επιτροπής το απόγευμα της ίδιας ημέρας είπε ότι ήταν επώνυμες οι επιστολές και ενημερώθηκαν οι ομάδες. Συζητήθηκε για το τι ακριβώς είχε υποθεί. Γι' αυτό θα έπρεπε να ανοίξουν τις πόρτες. Γι' αυτό θα έπρεπε να ανοίξουν τις πόρτες στα μίντια, να είστε όλοι μέσα. Εννοείται. Να είστε όλοι μέσα. Το λέγαμε. Να είστε όλοι μέσα, γιατί από τη στιγμή που θα ήσασταν όλοι μέσα, δεν θα μπορούσε να γίνεται το άσπρο μαύρο, θα γινόταν σε ένα βαθμό. Να έπρεπε να είστε όλοι μέσα και κανονικότατα να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ο καθένας να αμφισβητεί την πληροφόρηση που τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει. Να είστε όλοι μέσα οι δημοσιογράφοι και να μεταφέρετε όλοι οι δημοσιογράφοι και να λες είπε ο τάδε το τάδε, είπε ο τάδε το τάδε. Όχι για να τους δικαιολογήσω, απλά για να το περιγράψω για τον κόσμο, γιατί για αυτό το λόγο μιλάμε κιόλας, να δίνουμε την καλύτερη δυνατή αίτηση από εδώ. Υπάρχει και ένα πρόβλημα γιατί η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει γραφείο τύπου.
σκεφτείτε ότι η αντίστοιχη διαδικασία που έγινε πάνω για τη συνάντηση των τριών νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο τύπου του Υπουργείου και μας ενημέρωσαν ότι τελείωσε η διαδικασία, θα μπουν οι κάμερες, θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν δηλώσεις, έχει αυτή τη διάρκεια. Ναι, εγώ λέω για την ώρα της συνεδρίασης, λέω εγώ, ότι θα έπρεπε να είναι με ανοιχτές τις πόρτες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επειδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να κάνει τη δουλειά για τους δημοσιογράφους. Πάνε στη Μαρούπα. Επιτροπή. Όλη μέρα στα ραδιόφωνα εδώ είναι. Πάνε στη Μαρούπα. Πες κυρία Μαρούπα. Άμα πεις και ένα συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης που όχι εμάς, θα αγκαλιαστείτε κιόλας. Δηλαδή βγαίνει κάθε δύο και τρεις κάνει παρέμβαση μόνη της. Μήπως θες να τη μεταφέρω κάτι προσωπικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα σημείο σε ένα διάστημα. Προσωπικά νομίζω έχει διαβάσει πολλά κειμενά μου. Έχει διαβάσει. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή για την κυρία Μάρκο. Καλή άποψη για σένα, δεν νομίζω. Εγώ δεν έχω καλή για αυτήν. Εγώ δεν έχω καλή. Είναι μια δύσκολη φάση η σχέση σας, δηλαδή. Όχι, λοιπόν, δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση. Με τον Κυριάκο Θωμαίδη έχει μια άριστη σχέση. Μάλιστα. Η κυρία Μαρούπα πάντως είναι απρόβλεπτη, να ξέρεις. Δηλαδή μπορεί το πρωί να είναι φύλλα προσκύμενη, το απόγευμα να μην είναι. Είναι απρόβλεπτη. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Σαν τον Αλέξη δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δικηγόρος, εντάξει. Λοιπόν. Δυστυχώς υπάρχει άλλο. Γρηγόρη. Να του τώρα κάτι επί τη ουσία. Οκ, άστε τα 10 τα SDN και τα λοιπά, εσύ που είσαι εκεί. Τρεις ώρες. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είπανε. Ουσιαστικό. Αυτό για την Ξάνθη. Δηλαδή, για την Ξάνθη. Κανένας από αυτούς που βγήκαν, είτε είναι μέλος της Επιτροπής, είτε είναι δικηγόρος κάποιες ομάδας, δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και ένας από τους λόγους που έγινε και το διάλειμμα είναι γιατί μπήκανε οι ίδιοι στη διάρκεια της κουβέντας σε λεπτομέρειες με αριθμούς. Και αυτό ήταν αρκετά έτσι, κουραστικό και για τους δικηγόρους και για τα μέλη της Επιτροπής που έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα. Το τι ακριβώς έγινε, το πώς υπήρξε αυτή η αλλαγή στην μεταδοχική σύνδεση, το αν είναι σύνομη ή όχι. Προφανώς σε μια χρωματική διαδικασία οι δικηγόροι της Ξάνθης κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που τους έγιναν. Νωρίτερα υπερασπίστηκαν την πλευρά τους. Αυτό που μπορούμε για να πούμε για να περιγράψουμε τη διαδικασία μέχρι στιγμής, αυτό το τρίωρο, γιατί τώρα σιγά σιγά ξαναμπαίνουν για να συνεχίσουν, είναι ότι μιλούσαν κυρίως οι δικηγόροι της Ξάνθης και τα μέλη της Επιτροπής με έναν διάλογο με ερωταπαντήσεις και τοποθετήσεις και δεν υπήρξαν τοποθετήσεις πέραν ελαχής των εξαιρέσεων και όχι για κάτι ουσιώδες από την πλευρά του Ολυμπιακού που έχει κάνει αυτή την καταγγελία για ΠΑΟΚ Ξάνθη και του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ για να αποδείξει τέλος πάντων να περασπιστεί όταν ισχύει αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Άρα, όπως καταλαβαίνω, σε πρώτη φάση μέχρι τώρα πήγαμε μόνο στο θέμα των μετοχών της Ξάνθης και γιατί δεν δηλώθηκε ή εκπαραδρομής ή τέλος πάντων όλο αυτό το που περιέγραψε και εσύ. Και μας είπαν ότι μετά που και μετά θα πάμε στο αν υπάρχει πολυδιοκτησία, RFA και όλα τα υπόλοιπα που... Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει αυτή η δεύτερη υπόθεση. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν. Έτσι. Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι δύο τα μέρη της υπόθεσης. Ένα είναι καθαρά που αφορά μόνο την Ξάνθη. Και ένα, το ένα αφορά και την πολυδιοκτησία με ΠΑΟ και Καλπαζίδη κτλ. Ναι. Μην με κλείνετε. Κρατήστε με λίγο εκτός αέρα, γιατί υπάρχει τώρα μια έτσι άτυπη. Θα δούμε αν θα είναι ενημέρωση ή όχι. Οπότε μήπως και χρειαστεί να σας πω και κάτι ακόμα. Ωραία. Μην με κλείνετε, κρατήστε με λίγο εκτός. Okay. Αυτό πώς θα το κάνω όμως, πώς θα τον ακούω. Θα τον κατεβάσει από τον άλλο. Τον κατεβάζω, φίλε, πώς θα τον ακούω. Αν φωνάζει, δώστε με. Λοιπόν, εγώ λέω να τον κλείσουμε και να τον πάρει η Μαρλής να τον έχει stand-by για να μας τον περάσει. Ναι, αυτό γίνει. Μπράβο. Τον κλείνω. Το άκουσε η Μαριλής Κώστα. Μαριλής, πάρ' τον και κράτα τον εσύ, κορίτσι μου. Λοιπόν. Συνεννόηση live. Έτσι είναι τα live, ρε φίλε. Έτσι, βέβαια. Μάλιστα. Γι' αυτό έχει επιτυχία. Γι' αυτό έχει επιτυχία, φυσικά. Και εμείς μεταφέρουμε τα πάντα. Και το 10 και το SDNA και τα πάντα όλα. Ρε Συστέριο, παίρνει συνδρομή αυτό από το 10. Θα πάω να δουλέψω εκεί τώρα, Κώστα. Έτσι λένε κάποιοι. Και άργησε κιόλα. Δεν θα πάω σε μέσο του Μαρινάκη. Άργησε. Δεν θα πάω σε. Θα πάω εγώ. Δεν θα πάω αυτό τέτοιο σε μέσο του Στέριο, Μαρινάκη. Δεν θα πάει. Άλλοι συνάδελφοι που γράφουν ΠΑΟΚ είναι σε μέσο του Μαρινάκη. Όχι εγώ. Ήτανε. Και παλαιότερα ήταν και σε μέσο του Κόκαλη. Όχι εγώ. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Χρήσανθε. Ποιο είπε ότι είναι ντροπή. Μην τα γενικέ. Ποιο σου είπε ότι είναι ντροπή. Και μην τα ταυτοποιεί. Τι. Εντάξει, πήγε στο Κόκαλη και κάτι έγινε. Τι κάνει, τα κάνει. Ταυτοποιεί. Ναι, γεια σα. Τα νέα εκεί. Τι ώρα να έρθω να υπογράψω τη σύμβασή μου. Που έχετε γραφεί, είπαμε. Τα γραφεία σα που είναι. Πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα πάω. Κλείσαν όλα. Προκύπτει ότι λογικά θα έχουμε βάρ στους αγώνες της προμηντελικής φάσης μετά τα όργια που αυτό γίνανε. Το λογικά που είπες είναι όμως. Εντάξει, φίλε, με την ΕΠΟ και τη Σούπερ Λίγκα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεταβιώντας δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αλλά με τα όργια που έγιναν σε πολλούς αγώνες της φάσης των 16, οδηγούν την ΕΠΟ και επειδή όλες οι ομάδες θα είναι από τη Σούπερ Λίγκα.
στην προσπάθεια. Μας ακούσανε που το είπαμε, να, μάλλον. Να υπάρχει VAR σε όλους τους αγώνες. Και στο ίδιο ρεπορτάζ διαβάζω ότι θα γίνει αγώνας για να υπάρχει η γραμμή του offside με την έναρξη των play-off και play-out του πρωταθλήματος. Μακάρι τουλάχιστον να απαλλαγούμε από το αν ήταν offside ή όχι και να μαλώνουμε μόνο για τα penalty, που εκεί δεν υπάρχει γιατριά καμία. Αλλά σίγουρα η γραμμή του VAR, του offside, θα λύσει πολλά προβλήματα. Έχω την αίσθηση. Βέβαια. Ολοκληρώνεται σήμερα όχι η φάση των 8, η δράση του τριημέρου. Παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ. Ο επαναληπτικός θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Για να δούμε ποια θα είναι η 8η ομάδα που θα συμπληρώσει τη σύνδεση της φάσης των 8. Όπου θα έχουμε σίγουρα ντέρμπι. Δεν το αποφεύγουμε. Γιατί 8 Super League, κάποιος θα πέσει. Επειδή είμαστε, είναι 5 ομάδες τελικά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι 4. Ο Εσφαγιάστης. Ακυρώθηκε κανονικό γκολ. Δηλαδή, του Παναθηναϊκού στο 0-1. Απίστευτο αυτό και φυσικά. Στον Άρη έχουν γίνει τα πενταπλάσια. Ναι, αυτό λέω. Αλητία στον Παναθηναϊκό που το ένα γκολ που ακυρώθηκε με τα Γιάννενα. Ναι. Έτσι, που είναι όντως κανονικό το γκολ. Ωραία. Αλλά είναι όντως οριακό το offside. Αλλά είναι κανονικό. Όχι, όχι, οριακό δεν υπάρχει. Είναι ένα μέτρο πίσω. Είναι ένα μέτρο πίσω. Είναι πιο πολύ τη Ξάνθη που μετράει τον γκολ. Ίδια φάση είναι. Δεν υπάρχει οριακό. Δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι offside. Τέλος. Είναι κανονικό το γκολ. Τέλος. Ναι, ενισχύεται αυτό που γράφουν οι πράσινοι στα ρεπορτάζ τους. Γιατί στην επόμενη φάση από την ακύρωση του γκολ, του Ινσού, αν δεν κάνω λάθος, πάλι βγαίνει ο Ζαχίτ και ξανασηκώνει ο offside και είναι και αυτό λάθος. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Το είδα εκείνο εδώ, στο στούντιο. Το είδες καλά εκείνο. Το είδα καλά. Όχι. Δεν το είδες καλά. Δεν το είδες καλά το δεύτερο. Το δεύτερο είναι offside. Ο Ζαχίτ είναι offside. Όχι ο Ζαχίτ, ο Λαγός. Πρόσεξε λίγο. Σπίτια τους. Πρόσεξε λίγο. Σε αυτό όμως κάνει η φάση, σηκώνει με offside, αλλά κάνει κεφάλι και πάει out. Δηλαδή δεν έχει βάλει γκολ του μετά. Εγώ, απλά το χρησιμοποιούν επικοινωνιακά. Οι ανίκανοι να πάνε σπίτια τους. Ναι, αυτός πάντως δεν είδα την ίδια θέρμη. Έτσι. Για τον Άρη Ξάνθη. Από ένα offside βάλανε. Έτσι. Δεν ήταν από ένα offside. Γιώργο Ψυχάρα Παναθηναϊκάρα. Ποιο το είπε αυτό. Πρωτοσέλιδο Live Sport. Εντάξει, του έκλεψαν ξανά καθαρό γκολ. Επειδή έκλαψε τι να πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν αυτοέβαλαν παίκτη του πα στο κερδισμένο πέναλτι, αλλά ο τεράστιος Παναθηναϊκός προκρίθηκε 3-1 και ρεζίλεψε την αλητία. Φίλε. Το διάβασα εγώ το πρωί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα Γιάννενα. Ο πρωτοσέλιδος τίτλος είναι ξεφτύλισε τους ληστές. Τα Γιάννενα, φίλε. Με ένα offside goal. Τον Μπάς Γιάννενα, ναι. Ο Άρης είχε κανονικό goal ακυρωθέν που του στο πρώτο μάτς. Offside goal. Δύο πέναλτι και δύο κόκκινες. Τεράστια ευθύνη με την Ξάνθη. Πέρα, πρόσεξε. Για τα έσχη. Ο Περέιρα τελειώνει. Που έγιναν. Παρεπιπτόντως, έτσι. Έτσι γράφεται. Όχι στο 10. Που έγιναν το διήμερο, το διήμερο στο μάτς Κυπέλλου. Πάλι καλά. Τώρα το θυμηθήκατε. Τώρα το θυμηθήκατε. Τώρα το θυμηθήκατε. Το διήμερο. Τα διαβάζω λοιπόν αυτά το πρωί τα πρωτοσέλιδα εγώ και λέω τι έγινε. Ένα goal offside. Τόσο χαμός έγινε. Λέω τι σφαγή ήταν αυτή. Ένα goal offside. Γιατί δεν είναι μόνο οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Διαβάζω το Sport Time. Ψυχή. Ο Παναθηναϊκός ρέθηκε πίσω στο σκόρ αλλά επικράτησε. Εντάξει, η εξήγηση είναι απλή. Ο φίλος του Παναθηναϊκού είναι στα κάτω του εδώ και χρόνια. Σωστά. Και είναι μια καλή ευκαιρία να τον κάνουμε να τον ενεργοποιήσουμε λίγο να πάρει κάποια εφημερίδα. Η πράσινη, η ειδονή με ωμέγα και τα σημαιάκια μέσα στα δίχτυα. Και λέω με τη Γιουβέντους παίζανε. Για ένα goal offside. Αυτό είναι. Όλα αυτά. Δηλαδή η πράσινη που κέρδισε τον μπάσκετ. Αυτά βλέπει ο Αριάννος και μετά μας βρίζει εμάς. Κέρδισε τον μπάσκετ, το έχει χαμηλά και έχει πάνω το ποδόσφαιρο με τον Μπάς Γιάννενα. Φίλε, εντάξει, ήταν ανατροπή. Πρόκριση καλή. 0-1. Με τον Μπάς Γιάννενα. Είναι καλή ομάδα ο Μπάς Γιάννενα. Δεν είναι μια ομάδα εθνική. Εντυπωσιακό. Καλά, ναι, εντάξει. Μάγκα. Με τον Μπάς Γιάννενα, μάγκα. Μάγκα, ναι. Μάγκα. Ανέτρεψε το 0-1. Είχε χάσει και μικρή ανάγκη. Κραίνουμε και τον Μπάς Γιάννενα έτσι όπω το λέμε κι εμεί. Β' Εθνική παίζει. Ποτέ καμιά εφημερίδα δεν έδωσε βάση στις ομάδες της Β' Εθνικής. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν για τις εφημερίδες. Εγώ μου έκανε εντύπωση και ήθελα αυτό να. Αυτό είναι πολιτική. Αν γίναν όργια, όργια. Το SDNA που λες για να μιλώ μόνο το 10 έγραφε νίκησε και την αλητεία. Αυτό, την αλητεία. Τον τίτλο δηλαδή που είχα εγώ στο Άρης Ξάνθη. Για να καταλάβουν. Σε διαβάζουν, Χρήστα, σαν τη γράφουν όλοι. Δεν με διαβάζαν μόνο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάλι διάλειμμα. Πού είναι ο Γρηγόρης τελικά. Τελικά Γρηγόρη θα έχουμε. Όχι. Αφού είπε βγάλτε. Περίμενε, μπορεί να υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει ρεπορτάζ κινητική. Λοιπόν, ναι. Τρία εισιτήρια για το Άρης Λάρισα. Σωστά μιλάς. Πότε παίζετε? Το Σάββατο. Μπράντο Ράς. Μπράντο Ράς. Τι ώρα Κώστα παίζουμε? 4 παρά. Μπράντο ίδια ώρα παίζουμε. Ίδια ώρα. Να το τσεκάρουμε. Είναι 4 παρά νομίζω ο Άρης. Ο Άρης είναι. Ναι, 15 και 45. Ωραία. Ίδια ώρα. Εφέρει και ενώ Άρης
ονοματεπώνυμο στο 54526 και 5 εισιτήρια. Ο Λάκη Τζον θα πυροβολήσει με στο. Για το ΠΑΟΚ Ιωνικός Σάββατο στο κρατικό. Στέργιο. Αφού κρατικό είναι. Α. Εντάξει. Όλα τα γήπεδα είναι κρατικά. Όλα. Όλα. Εκτός του Ιβανουφίου. Που ζητάει όμως κρατικά λεφτά για να φτιάξει τους σωλήνες. Δεν ζητάει τίποτα. Τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε ανάγκη κανενός. Και όποιος δήμαρχος μου ξαναζητήσει πρόσκληση. Όποιος δήμαρχος μου ξαναζητήσει πρόσκληση. Για να έρθει να δει αγώνα του Ηρακλή, θα φάει πόρτα. Ποιος δήμαρχος. Ζήτησαν αρκετοί και φάγαν όλη πόρτα. Μόνο του πανοράματος. Δεν πρόκειται να δώσουμε σε κανέναν. Στο Στέλιο Σημεωνίδη. Δεν είναι δήμαρχος. Ήταν πρώην. Είναι παρατηρητής διαιτησίας. Σε πρώτη φάση, όποιος με διακόψει ξανά. Όταν λέω το οτιδήποτε, είτε χορηγούς, είτε μηνύματα, είτε λέω κάτι, θα ακουστούν καντήλια. Το λέω θαρσός. Μόνο αυτό δεν έχω ακουστεί. Αν και έχω σε δεύτερη, δύο φορές. Σε δεύτερη. Σε δεύτερη δεν ξέρω. Έχει δίκιο το διακόψαμε. Αλλά θα ακουστούν καντήλια. Συγγνώμη, Στέργιο, στον αέρα. Και δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, συνέχισε. Θα πληρώσει το πρόστιμο. Αν θέλεις, δεν πληρώνω τίποτα. Καλά, άμα εσύ το προειδοποιώ. Θα βεβαιωθεί. Εγώ προειδοποιώ. Δεν ήμουν εγώ. Το είπε ο Χρήστατος. Άνθρωπος είμαι και κάνεις μίξη. Λέγε Στέργιο. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ιωνικός. Σάββατο 15:45. FM κενό ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο στο 54526 και σας είπα τρία εισιτήρια για το Άρης Λάρισα. Ίδια διαδικασία, απλώς γράψτε Άρης. Μη σας στείλουμε, αν είστε φίλοι του Άρης, του Παλατάκη, να θαυμάσετε την ομαδάρα, το Κώστα Χαραλαμπίδη, το ανάποδο. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Όχι, να βάλω, για να πάμε στο διάλειμμα, βάλω break. Δεν έχω βάλει ακόμα. Βάλω τώρα, φίλε, γιατί περίμενα τον Γρηγόρη. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. Απογειωνόμαστε. Βέβαια. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ. Τελευταίο 20 λεπτό. Το λαμπάκι δεν ανάβει. Ανάβει τώρα, σε λίγο θα ανάψει. Α, σε λίγο είναι. Άναψε. Όχι. Τσακ. Όχι. Άναψε. Τι όχι. Σβηστό είναι. Άναψε, ρε φίλε. Σβηστό είναι εδώ. Α, εκείνο το λαμπάκι. Κάτι έγινε πάλι, ξέρω εγώ. Το πατούσε πριν. Το άναψε και το έσβηνε πριν. Σε είδα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα θα πάλι, και, θα πάλι και πάλι. Όχι. Θα τώρα? Πάλι, πάλι στην αρχή. Τώρα ναι. Πρόσεξε όμως. Τώρα. Θα το χαλάσει, Χρήστε, θα το κάνει. Γι' αυτό. Ξέρω ακριβώς γιατί γίνεται τώρα πλέον. Μου τα εξήγησε χθες ο τεχνικός. Μέλα. Ναι, θα πάμε και πάλι στο Γρηγόρη. Γρηγόρη! Γεια σας, παιδιά, και πάλι. Τι γίνεται, ρε Γρηγόρη. Έχει ακολουθεί παρέα. Δεν έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Θα φύγουμε όμως εμείς. Θα φύγουμε εμείς, θα βγαίνεις και στους άλλους μετά. Θα βγαίνω. Αλλά να τα πω τώρα μία. Για πες τα μία. Λοιπόν, ξεκίνησε καταρχάς εκ νέου η ακροματική διαδικασία. Και όπως είπαμε και πριν, θα πούνε και στο θέμα της κατηγορίας του Ολυμπιακού ότι υπάρχει σχέση ΠΑΟΚ και Ξάντης, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Να σας πω πληροφορίες που έχουμε από πράγματα που υπόθηκαν σε εμάς από μέλη της Επιτροπής. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Στο κομμάτι στο οποίο κινδυνεύει να τιμωρηθεί η Ξάντη, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να έχει δώσει την περασμένη χρονιά στην Ξάντη άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα με την παλιά μετοχική της σύνθεση. Μπορεί να έχει δώσει άδεια σε κάποιους είτε υποψήφιους επενδυτές είτε νυν επενδυτές και ανθρώπους που είναι στο μετοχολογείο της ομάδας να κάνουν μια αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση, να αλλάξουν το ποσό των μετοχών τους, να κάνουν το οτιδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό για το οποίο κατηγορείται η Ξάνθη και ελέγχεται, σωστά, το στόρημα το είναι το ελέγχεται, είναι το αν εντός 10 ημερών από αυτήν την αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση έχει αποστείλει έγγραφο να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν το έχει κάνει, τότε η ποινή με βάση τον νόμο είναι βαριά και προβλέπεται μόνο υποβιβασμός. Δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Σωστό. Τουλάχιστον μιλάμε πάντα για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τη σχετική γνωμοδότηση που μπορεί να προκύψει από εδώ. Γιατί είπαμε ότι η υπόθεση θα φύγει και από εδώ. Και έχει μέλλον. Και το, σίγουρα σε πρώτη φάση θα διάσει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είναι. Να τελειώσω. Όχι απλά. Αν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Ή το έστειλε ή δεν το έστειλε. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό ως ένα βαθμό είναι εύκολο να διαπιστωθεί έτσι όπως το λες εσύ. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να υπάρχει διαδικαστικό που μπορεί να μην το ξέρουμε. Και από το λόγο δεν είμαι απόλυτα βέβαιος στην απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Αν είναι έτσι όπως μας το περιγράφεις, εξαρτάται δηλαδή από αυτό μόνο. Αν δηλαδή ειδοποίησε για την αλλαγή ή δεν ειδοποίησε, είναι εύκολο. Εκτός να πει έφυγε παιδιά το email, αλλά δεν ήρθε. Να σου δώσω και μια διαφορετική ερμηνεία εγώ. Χωρίς, βασικά, περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο και θα συνεχίσω γιατί και πάλι προκύπτει κάτι με το ρεπορτάζ. Ναι. Και δεν θα μιλάω εγώ. Αφήστε με έτσι πως είμαστε και όταν χρειαστεί θα ξαναμιλήσω. Πώς θα το καταλάβω αυτό όμως. Ωραία, μην μιλάς. Μπράβο, ναι, για να σε ακούσουμε. Ωραία, μπράβο, Γρηγόρη. Σωστός ο Γρηγόρης. Άμα ξέρεις, φίλε, άμα είσαι ρεπόρτερ.
τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Άρα προκύπτει καταρχήν, γιατί πολλοί λέγανε πώς γίνεται, ας πούμε, να τιμωρηθεί η Ξάνθη και να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να τιμωρηθεί γιατί η Ξάνθη έχει δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει κληθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η μία είναι σε σχέση με το αν υπάρχει πολυδιοκτησία που εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ. Αν αποδειχτεί εκεί, τότε προφανώς θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αλλά αν δεν αποδειχτεί το δεύτερο με την πολυδιοκτησία, η Ξάνθη έχει το θέμα ότι περιδήλωσης της αλλαγής της μετοχικής της σύνδεσης. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Χρήσανθε. Παρακαλώ. Επειδή είμαι και πάλι μαζί σας, ναι, ναι. Δεν ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια που έχει γίνει σε επίπεδο ρεπορτάζ. Θα σας αναφέρω μετά τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Αυτό που επίσης έλεγα είναι ότι μια ερμηνεία μπορώ να δώσω εγώ είναι το κατά πόσο, δεν ξέρουμε αν ισχύει, έτσι. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε ειδικός ούτε μέλος της Επιτροπής. Το να διαπιστωθεί αν έχει σταλεί αυτό το έγγραφο εντός 10 ημερών ενδεχομένως να είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή για το αν πρέπει να τιμωρήσει την Ξάνθη που δεν έστειλε το έγγραφο ή αν θεωρεί ότι είναι μια πιο τυπική διαδικασία που μπορεί να έχει γίνει και με διαφορετικό τρόπο, όχι γραφειοκρατικά και επίσημα, και να έχει γίνει και με ενημέρωση τηλεφωνικά και να είναι να θεωρηθεί ως πτέσμα σε βάρος της Ξάνθης και για αυτόν τον λόγο μια Επιτροπή να μην ψηφίσει ότι πρέπει να τιμωρηθεί η Ξάνθη. Τι εννοείς τηλεφωνικά? Γεια σας, ναι, άλλαξα το μετοχικό μου κεφάλαιο. Α, πολύ ωραία, γεια σας. Μπορεί το λάθος της Ξάνθης, ναι. Λέω υποθετικά, δεν παίρνω γνωμένη. Ναι. Λέω απλά μια άλλη πλευρά, μια σκέψη πολύ ενδεχομένως και όλη και τέλος λανθασμένη. Ναι. Μπορεί όλες αυτές οι διαδικασίες, ναι, με να πρέπει να πιστοποιηθούν με γραφειοκρατία, και αυτό είναι το σωστό, αλλά σε περίπτωση που δεν γίνεται και εντελώς γραφειοκρατικά, δεν παίρνουν το κεφάλι και σε κανέναν άλλον. Δηλαδή μπορεί να γίνει και με άλλες ομάδες. Να στείλαν έγγραφο αλλαγής μετοχικής σύνδεσης στις 20 μέρες και δεν υποβιβάστηκε κανένας, αυτό λέω. Να γίνει καταγγελία και στις άλλες ομάδες να υποβιβαστούν. Ναι, αν έχουν τέτοια αίσθηση ότι υπάρχει τέτοια είδους ευελιξία παρότι το ορθόν ήταν άλλο, μπορεί να την άποψη της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν αποφασίζει η Επιτροπή για τον υποβιβασμό. Έτσι. Ναι, είπαμε, θα πάει η διαδικασία. Μπράβο. Για τη γνωμοδότηση. Μπράβο, ναι. Έτσι. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να προβλέπεται υποβιβασμός, το έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, και να πας στην Super League και να πει ότι είναι υποβιβασμός η τιμωρία, αλλά εγώ αποφασίζω μείον 5. Μπορεί να γίνει και αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε. Έχει γίνει στο παρελθόν με τα στημένα, αν θυμάσαι, που ήταν υποβιβασμός η ποινή και αντί για υποβιβασμό τους βάλανε μείον 10. Την Καβάλα, νομίζω. Είχαν βάλει μείον 10, μείον 11. Κάτι τέτοιο είχαν κάνει, αν το θυμάσαι. Και με τον Παναθηναϊκό που άλλαξε ο νόμος. Με τον Παναθηναϊκό άλλαξε ο νόμος, είναι άλλο. Εγώ λέω ότι υπήρχε πρόβλεψη για υποβιβασμό για τα στημένα με Καβάλα και Ολυμπιακό Βόλου, αν θυμάμαι καλά. Και ενώ υπήρχε πρόβλεψη, η ποινή ήταν υποβιβασμός, αυτοί αποφασίσαν αφαίρεση βαθμών. Και ψάχναμε να βρούμε με ποιο άρθρο πήγανε. Γεια σας, συνέχισε Γρηγόρη. Πάμε παρακάτω, Γκρέγκ. Να σας πω επίσης ότι πάλι από πληροφορίες που μας έδωσαν μέλη της Επιτροπής υπάρχει εκτίμηση ότι σήμερα θα εξαντλήσουν το περιθώριο να τελειώσει για να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και αφού ολοκληρωθεί σίγουρα εκτιμούν ότι θα δοθούν 4-5 ημέρες στους εμπλεκόμενους για να καταθέσουν υπομνήματα, συμπληρωματικά δηλαδή στοιχεία. Και μια εκτίμηση που είναι ενδεικτική το ότι υπάρχει χρόνος ακόμα για να βγει η γνωμοδότηση κάνει λόγο για, τέλος πάντων, γνωμοδότηση της Επιτροπής μετά τις 27 του μήνα και προς τα τέλη του μηνός και έπειτα. Δύο εβδομάδες αυτό που σου είπα. Ναι, αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχουν προκύψει τώρα. Θα δούμε βέβαια στην πράξη τι θα επιβεβαιωθεί. Αυτό που πήγαινε να σας πω πριν και μια προσπάθεια που έκανα είναι το ότι έχουν αποχωρήσει την αίθουσα οι δύο αυτοί κύριοι που πιθανότατα είναι Κύπροι και είχαν κάποια σχέση με την Δημέρα. Προσπάθησα να τους μιλήσω αλλά δεν το επιβεβαίωσαν, δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Και υπήρχε και πριν την αποχώρησή τους κάποια ένταση πάλι με το Προεδρείο. Προφανώς συνεχίστηκε αυτό το πρώτο επεισόδιο το οποίο έτσι ξεκίνησε μια αντιπαράθεση λεκτική που δεν είχε και πολύ ουσία από ό,τι σας περιέγραψε. Αυτοί οι δύο έχουν αποχωρήσει, η διαδικασία συνεχίζεται και υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη φάση ξεκινάει. Αυτή πώς ήταν ψηλή, ήταν ψηλή, φουσκωτή, κοντή, αδύνατη, πώς ήταν αυτή? Κανονική. Κανονική. Σαν και εμένα και σένα ή πιο κανονική? Εσύ η αλήθεια είναι ότι... Τι σχέση έχεις με τον Γρηγόρη? Εγώ δεν είμαι κοντός, αλλά εσύ... Φοράμε σακάκια και οι δύο και κουστούμια.
Είσαι πιο γκόντι, ρε παιδί μου, εσύ είσαι βουνό. Είσαι μοντέλο. Είσαι μοντέλο. Γρηγόρη, επειδή θα φάει και το μεσημέρι το απόγευμα, θα παραγγείλει το μεσημέρι. Ναι, τι παραγγείλει. Καταρχήν έχει τέτοιο delivery, έχει, τι γίνεται. Τηλικείο delivery θα δουλέψει. Όπω σα είπα πριν, ότι είμαστε άτυχοι γιατί η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει γραφείο τύπου για να έχουμε να κάνουμε κάποια παράπονά μα και να απαιτούμε και κάτι παραπάνω στο πώ θα μα προσέξουν. Το ίδιο ισχύει και για το μεσημεριανό. Καταφέρουμε μόνοι μας. Το καλύπτει. Δεν μου λες το καλύπτει το open ή όχι. Το γραφείο. Το γραφείο τι. Γιατί αν δεν καλύπτει. Αν δεν καλύπτει το open, θα στείλει ο Λίμπερο σάντουιτς, να ξέρεις. Σουβλάκια. Σουβλάκια θα στείλει ο Λίμπερο. Καλαμάκια, φίλε. Ωραία, ωραία. Καλαμάκια ο Λίμπερο. Καλαμάκια ο Λίμπερο δεν μπορεί να στείλει. Σουβλάκια μπορεί. Μου κάνει ωραία. Πάσα να απαντήσω χωρίς να κατηγορηθώ για το οτιδήποτε. Αν στείλει ο Λίμπερο λοιπόν. Και τελειώσαμε. Κατάλαβε, κατάλαβε. Με πάπρικα. Εντάξει, άμα στην επαφή δεν έχει κάτι καινούριο από με βάση τα τελευταία που είπαμε. Κοίταξε, έχουμε και Κωστή Τσατσαρό έχουμε μετά. Και, ναι, συνέχεια. Έχουμε και Γιώργο Ζαγόρα μετά. Έχουμε και όλα Παουτάρη μετά να βγει, άμα θε. Και μέχρι το Πάο 24 στι 9 το βράδυ εκεί θα σου. Να είσαι, ναι. Ευχαριστούμε. Έχουμε και το Μαριλιζάκι να μου κρατήσετε αρκετή ώρα. Έτσι, μέχρι τι 5. Δεν μου λε με χτυπητή ή με ρώσικη τα σάντουιτ να στείλουμε. Με πάπρικα, ρε. Με χτυπητή. Με χτυπητή. Χτυπητή, χτυπητή στην Αθήνα, πώς την παραγγέλνει, τι λες. Τυροσαλάτα. Άστρε, φίλε, τώρα μην αρχίσει με το δάχτυλο. Τυροσαλάτα λες. Τυροσαλάτα. Καταρχάς, γιατί πρέπει να φτάσεις εκεί, το ότι παραγγέλνεις σουβλάκια, γιατί σουβλάκια εδώ πέρα είναι η πίτα με το κρέας και λες σουβλάκι με μπιστέκι, σουβλάκι με καλαμάκι, σουβλάκι με γύρω. Ένα σουβλάκι με μπιστέκι. Η σύζυγος είναι από εκεί, από Νότια Ελλάδα. Τα λάθη πληρώνονται χρήσαν. Σωστά. Έγινε Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Και εντωμεταξύ είναι και πιο μικρά τα αθηναϊκά. Ναι. Είναι μισά Κώστα, είναι πιο μικρά. Ναι, τι σχέση έχει τώρα. Νανάκια. Πού να ξέρουν αυτοί να φάνε. Λοιπόν. Κάποια στιγμή πέρσι σε φιλικό σπίτι μου λέει ο φίλος που με φιλοξενούσε για ένα αγώνα του ΠΑΟΚ το προηγούμενο βράδυ. Θέλεις λέει κανένα σουβλάκι. Έλεγε ότι δεν θέλω από το ταξίδι. Χοιρινό λέει ή κοτόπουλο. Λέω χοιρινό ρε φίλε. Χοιρινό, ναι. Σκάνε φίλε δύο πιτόγυρα. Λέω τι να φτάρε. Ήταν τέτοια. Όχι, εγώ σουβλάκι παρήγγειλα. Χοιρινό. Λέει σου σουβλάκι ψυχρινό. Τα θέλεις, λέει, τα φας, λέω τι να κάνω, τα φάω. Σιγά μου τα αφήναμε. Αλλά αυτό εντάξει, είναι λίγο θέμα. Εντάξει, αυτές οι διαφορές είπαμε ότι δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα. Αθηναίους συνάδελφους στη Θεσσαλονίκη όταν θέλει να παραγγείλει κάποιο τοστ, δείχνει. Δεν λέει ο καημένος, γιατί σου λέει θα ξεπτυλιστούμε. Θέλω αυτό και αυτό. Ναι, γιατί αυτοί λένε τα φέτα, κασέρι, τυρί δεν έχει, ναι. Όχι, αυτό είναι πιο σωστό, ξέρεις, σε σχέση με τα δικά μας. Είναι σωστό. Γιατί λένε τυρί φέτα, τυρί έμενταλ, τυρί γκούντα, τυρί. Έτσι τα λένε. Δεν υπάρχει λέξη κασέρι. Ενώ εμείς λέμε κασέρι, ναι. Βούρλα, εμείς στούβλα εντελώς. Λοιπόν. Μακεδονομάχη. Αυτά σε πρώτη φάση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Νομίζω ο Γρηγόρης μας κάλυψε σε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Ξάνθης που φαίνεται. Και διευκρινίσε το γιατί μόνο η Ξάνθη και η περίπτωση να μην υπάρχει ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Μία... Τρεις ώρες κράτησε η εξέταση της υπόθεσης Ξάνθης. Άρα, αν κρατήσει ίδια ώρα, κατά τις 5 θα έχουμε. Λοιπόν, θα δούμε. Ρέθυμνο Ηρακλής. 1.50-2.55 Χρυσανθέ. Πώς, πώς. 1.50-2.55. Από τον μπάσκετ ξεκινήσουμε από ποδόσφαιρο πρώτα. Έλα, πιο ποδόσφαιρο. Α, τα είπαμε. Ολυμπιακός Άρης 1.16. 22 γκάγκες που ξεκινάνε όλη την. Αύριο δεν έχουμε κομπή, αύριο. Πέμπτη σήμερα. Ναι, δεν πειράζει σήμερα. Ναι, όντως, Κώστα. Από σήμερα. Όντως, ναι, και εγώ, ναι. Να προλάβουμε τις αποδόσεις. Να είστε έξυπνοι. Για πες πάλι τι, Ρέθυμνο Ηρακλής. 1.50-2.55. Τι το συζητάς. Ασάρα. Ασάρα. Πόσο κέρδισε το πρώτο μάτσο. Πολλά. Εντάξει, θα χάσει. Λαύριο Κολοσσός Ρόδου. 1.38-2.95. Λαυριάρο, λέω. Διπλό. Άμα γίνει διπλό, φίλε, φίλε διπλό, θα πέσαμε. Διπλό, άμα γίνει διπλό, πέσαμε. Το Λαύριο θα πέσει, Κώστα. Το Λαύριο θα πέσει. Δεν μπορεί. Τι να πέσει το Λαύριο, 7 χρειάζεται. Τι, πόσο. Άρης Λάρισα. 1.38-2.95. Καλά, μόνο 1.38. Άσο μπετών. Και μείον 5.5. Άσο διαφορές, άσος, απλώς. Άσος απλώς, 17 πόντους. Τόσο πολύ. Λοιπόν, 16 δεν έχασε το πρώτο. Πάω Ιωνικός, 1-0-4-9. Αυτά δεν τα λέτε, Στέφιο. NBA-er. Στο Καραϊσκάκι. Με 4 νίκες, NBA-er. Ότι δεν κατεβαίνει ο Ιωνικός με τους καλύτερους δεν τα λέτε. Στέργιο. Ο Τσάπας, τι ομάδα είναι, Στέργιο, για πες μας λίγο. Ιωνικός.
Μόνο του Καραϊσκακίου, μόνο του Καραϊσκάκη λέτε. ΠΑΟΚ έχει δηλώσει ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Έτσι, αλήθεια και είναι. Και το είπε και εδώ στην εκπομπή. Ναι, το είπε στην εκπομπή. Άρα, Στέργιο, δεν λες. Γιατί άλλαξε πέντε βασικούς. 1-0-4. 1-0-4. Λες και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ιωνικό. Πόσο είχε δώσει όταν έπαιξε. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες και ο Ιωνικός έχει 7. 1-0-4. Στέργιο. Δεν τρώμε τον παπά. Ο τελικός των τελικών. Δύσκολο παιχνίδι πάρα πολύ. Άκου το άλλο. Και η διαφορά μείον 16,5. Καλά. Ότι θα το διασύρει δηλαδή. Παιδιά, μην τρώτε τον παπά. Ποιο παπά, η ομάδα θέλει φάμε. Τη συμπαράσταση όλων. Ωραία, και εσείς μην τρώτε τον παπά για αυτά που λένε για το Καραϊσκάκι. Διπλό με στο Καραϊσκάκι, ναι. Άριο λέω. Εγώ διπλό, μπορεί ο Άρης το διπλό. Με Τζοβάρα δεν μπορεί. Άκη ήρθε στο Σλίμνο. Ποιο μπορεί. Άκη ήρθε στο Σλίμνο με ένα 14-5-40. Με Ευαγγέλου το παίρνω το διπλό. Στο συγκεκριμένο μάτι, να ξέρει. Πανιώνες Περιστέρι. Το διπλό σου πλάκι θα πάρει. Πανιώνες Περιστέρι, 2-55-1-47. Διπλό, άσο. Θα κερδίσει ο Πανιώνιος, Κώστα. Δεν θέλουμε να κερδίσει, Χρήστε. Άσε τι θέλεις. Εγώ σου λέω πώς θα φτιάξουν όλα τα μάτς. Δεν νομίζω. Θα κερδίσει ο Πανιώνιος, Κώστα. Όχι, όχι. Αλλά. Προμηθέας Παναθηναϊκός την Κυριακή. Άσος. 1-22. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει χάσει το κύπελλο. Δεν έχει λόγο να κερδίσει. Πώς δεν έχει. Τι να βγει δεύτερος. Θα τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός γιατί τον κέρδισε στο κύπελλο και θα πάει να κερδίσει ο Πιτίνο. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά και τα μπασκετικά μας από τώρα τα είπαμε Πέμπτη για να προλάβετε τις αποδόσεις. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτή την αγωνιστική πρέπει να παίξετε κόντρα στο ρεύμα. Την άλλη φορά σας τα είπα τώρα. Κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα. Κάτσε να δω το πέρα. Αυτά που επιλέγει δηλαδή ο περισσότερος κόσμος. Τα λογικά τέλος πάντων. Όπως τον μπάσκετ του Άρη χαμός για δεξί. Πώς είδες πώς έχουν στείλει Στέργιο. Αλήθεια είναι αυτό. Για τα αφού όλοι οι μπασκετικοί έχουν εμάς για να ακούσουν τις αλήθειες. Για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό δεν έχει στείλει άνθρωπος. Στέργιο, ρώτα με λίγο, τιμωρήθηκε η διαιτητής του αγώνα Άρης Ηρακλής. Τιμωρήθηκε στο η διαιτητής του αγώνα Κώστα Άρης Ηρακλής. Δεν το ξέρω, Στέργιο. Αλλά ξέρω ότι στον ορισμό αυτής της αγωνιστικής, Στέργιο, λείπει το όνομά της. Η κυρία αυτή που είναι έτοιμη για NBA. Ναι, που παίζει Ευρωλίγκα. Η αξιοπρεπής αυτή η κυρία. Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Φωνάζαμε εμείς πίσω από τη γραμμή. Κώστα. Και γύρισε και μας είπε, θα σας βγάλω έξω. Κώστα, έχω να σου πω κάτι. Θες να μου πεις ότι με αυτά τα σφυρίγματα που έχει δώσει η Τσαρουχά. Τσαρούχα λέγεται η κυρία. Με τα τέτοια που έχει στείλει λοιπόν η Τσαρουχά. Ναι. Ναι. Αυτή η κυρία. Ναι. Και δεν έχει τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί για προχθές. Τιμωρήθηκε για προχθές. Τιμωρήθηκε για προχθές. Ήσασταν γιατί όπως σου είπα και όλοι λέτε ότι ναι, αλλά ήσουν απαράδεκτος. Κώστα, και... εσύ φταις. Ναι, μπράβο. Εσύ φταις. Έπαιξε 100-0 έδρα. Αλήθεια αυτό. 100-0. Όχι 99-1, 100-0. Ο Άρης το πρώτο ημίχρονο, Χρύσανθε, είχε πόσα ομαδικά φάουλ, Στέργιο. Στο πρώτο ημίχρονο που έχανε 3, το σκορ. 4. 7. 7. Πόσα θες να έχει. Στο 80, πρώτο ημίχρονο, ρε. 80 θες να έχει. Δεν συμπλήρωσε αριθμό για βολές σε κανένα τα δεκάλεπτα. Το ξέρεις. Είχε 7, τι να, πόσα θες να κάνει. Χρήσατε στο πρώτο δεκάλεπτο. Κώστα, πώς να μην έχεις με 7 αφού όλο τρίποτα σουτάρες. Μπήκες μέσα τώρα αφού μέσα έπαιζε ξύλο και δεν έπαινες μέσα. Κώστα, έχει 28 βολές ο Άρης στο ημίχρονο. 5-18 ήταν το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο. Έληξε το δεκάλεπτο 16-18 και ο Ηρακλής που ο Άρης έκανε pressing είχε υπέρ του 4 φάουλ. Τέσσερα. Ο φίλος ο Δημήτρης σκοράρει στο 90 για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Δημήτρη. Δεν έστειλε κανείς, θα κερδίσουμε σίγουρα. Εντάξει, ένα εισιτήριο στον Δημήτρη Ανασοντζή, το κινητό σε 260. Χρήσαν θέλω τρία νούμερα για τους φίλους του Άρη από το 1 μέχρι το 12. 12. Να πω εγώ. Ακόμα 3. Το 3 εννοείται. Ναι. 7. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε Δημήτρης Δημόκας. Ή Δημοκάς, Δημόκας μάλλον. Δημόκας, είναι. Δημόκας. 154 το κινητό του τελειώνει. Φιλότας Χαρούπας. Πέλιος. Σε 093 και το τρίτο εισιτήριο Άρης Μπάσκετ. Δημήτρης Γουλιέλμος. Ηλία Μιχαήλ. Φανατική λέει του Αυτοκράτορα. Μπράβο. Σε 309 το κινητό. Ηλία Μιχαήλ. Ο Ηλίας λοιπόν. Άρης Χαρούπας και. Ναι. Όχι, όχι, όχι Άρης Χαρούπας. Φιλότας Χαρούπας. Φιλότας και Δημήτρης Δημόκας. Του πάω και θα τα παίρνουν από εδώ. Είπαν εκεί. Όχι, πάνε παρατάκι και είναι το όνομά του. Ωραία. Αλλά να πάνε νωρίς γιατί θα έχει ουρές. Θα σε ενημερώσω. Μιλάμε, είναι μεγάλο αλήθεια. Εντάξει, ρε φίλε, να μην το πω αυτό. Ήταν καζόρα δηλαδή. Συγγνώμη. Θα έχει τουλάχιστον 2.500 κόσμο στο παρελθόν. Θα έχει 2.500 κόσμο δεν είχε σε όλα τα μάτς με εξαίρεση του Άρη. Θα έχει. Επειδή έχω πάει σε όλα τα μάτς πριν από με την ΑΕΚ. Και με τον Ήφε στο Λίμνο είχε 2.500 κόσμο. Και με τη Λάρισα είχε τόσο κόσμο. Και με τον Προμηθέα έχει κοντά στου 3.000. Άρα εντάξει. Με τόσο εισιτήρια που έχετε πουλήσει. Οι συνθήκε είναι καλύτερε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Έχει 2 με 2.500 σε κάθε μάτς. Ναι, αφού πέφτεται. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν πάτε και τώρα, πότε θα πάτε? Θα μου πεις και πέρσι πέφτατε. Και πρόπερσι. Πέρσι όχι. Τέτοιο χάλι δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και μια άλλη χρονιά πέφτατε που σας έδωσε ο Άρης. Ναι, ναι. Χρυσανθέ. Δεν τα λες, Χρυσανθέ. Εγώ πρέπει να τα λέω πάλι. Κέρδισε το ψέμα αυτό. Ναι, ναι. Το ψέμα. Αφού έτσι είναι. Το ψέμα αυτό, λοιπόν. Πώς είναι ψέμα. Θα αναφερθούμε αύριο. Τι αύριο, μες στο ρεύμα που τα πήγα κέρδισα. Να πάρω βαθμολογίες, να πάρω βαθμολογίες. Και σώθηκε στην τέτοια. Και κέρδισε και άλλο ενδιαφέρον ο Άρης, νομίζω τότε. Με τα παραμύθια, λοιπόν. Δεύτερη ώρα μαζί μας και σήμερα. Ισοβαθμία σώθηκε το μεταξύ. Καλά, περίμενε. Που έχασε ο ΙΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Θα σου πω αύριο, Χρυσανθέ. Ποιος μας έσωσε. Η πίστα Mr. Golden μαζί μας και σήμερα. Και αυτή μας σώζει ενίοτε. 2-3-10-62-85-86. Είτε θέλετε πίτσα, είτε μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας. Φρικασέ, Κώστα, μουσακά, παστίτσια, σουβλί. Άντε ρε παιδιά. Ναι. Σου έκανε φρικασέ η πιθερά. Πρέπει να το ζητήσω, δεν το ζητήσω. Άντε, ζήτα το. Τώρα το ζητήσω. Θα και εγώ. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το πρωί η πίτσα Mr. Golden σας εξυπηρετεί, είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο. Κέντρο. Και μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν τότε ο Καλογεράς. Μην παραμελείτε και μην λησμονείτε να κάνετε έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, να μετακινήσετε και να ταξιδεύετε με ασφάλεια. Ολοκληρωμένο συνεργείο τότε ο Καλογεράς. Σέρβις, φωνοποιείο, βαφείο, ταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Όπου και αν μένετε, νομίζω βολεύεστε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, πρώτο κατάστημα. Σπερίδων 19, παλιά συμμαχική, Ωριοκάστρο το δεύτερο. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών Θέρμη. Και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Είπαμε αυτό, είπαμε και τα εισιτήρια. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Κωστής Τσαρός. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαγόρας μέχρι τις 5. All About Aris. Μια χρονιά που δεν έχει όνομα. 6,5 με 7,5. Σαν το σκύλο με το γάτο. Όχι, δεν το εστερνίζονται. Τι μας γιαζε, ψάχνουν όνομα. Ας ψάχνουν 7,5 με 9. Πάω η διοίκηση αποφάσισε. Με 11 Μαρμίτα συνεχίζεται. Το πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα μένετε στο Λίμπερο. Τι νομίζετε, 107,4. Όποιος θέλει εδώ θα βάζει ό,τι θέλει όνομα. Η εκπομπή λέγεται σαν το σκύλο με το γάτο. Δεν το λένε. Χρήστε, δεν ψάχνουν όνομα τα παιδιά και καλώς ψάχνουν όνομα. Βρεάσουν να ψάχνουν ό,τι θέλουν. Ας το βγάλουν. Λοιπόν. Όξο! Αυτά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4.